Να προλάβουμε το Ρεάλ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Μόλις ξεκίνησαν συμπολίτες. Είμαι ο Άκης Φαρμάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Καλώς εχόντως των πραγμάτων. Σήμερα, 5η, 4 Ιούλη. Και τι μέρα είναι αυτή? Όχι, αύριο είναι 5. Αύριο είναι 5. Και την Κυριακή είναι 7, δύο ημερομηνίες χαραγμένες στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, σήμερα κλείνουμε 20 χρόνια από τον άθλο της Πορτογαλίας, ρε φίλε. Πω, πώς περνάει 20 ετία. Μαζί θα τα πούμε στο πρώτο μισάωρο. Στο δεύτερο μισάωρο θα κάνουμε σύνδεση με τον απεσταλμένο του Λίμπερο 107,4 στην Ολλανδία, Στέλιο Στεργιάδη. Δεύτερη ώρα οι γραμμούλες σας. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Στα ντεκ σήμερα είναι ο Γιάννης μας. Καλησπέρα, Τζόνι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είμαστε? Δόξα τω Θεώ. Γραμματιακή υποστήριξη και όχι μόνο. Τα πάντα όλα στο ραδιομέγαρο το Μαριλιζάκι μας. Αίθουσα σύνταξης άπαντες στο πόδι. Εννοείται στο ραδιομέγαρο είναι και ο Θόδωρος του Λίμπερο. Έτσι, ο σύμβουλος διοίκησης του Λίμπερο, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης. Και πάμε να δούμε τι έχουμε. Είχαμε και το φιλικό του ΠΑΟΚ. Χθες θα το σχολιάσουμε και με το Στεργιάδη. Θα σας πω και εγώ πριν το Στεργιάδη το πώς το είδα. Καταρχάς, 20 χρόνια από τον άθλο, λέει, της Πορτογαλίας. Okay, ναι. Και μπαίνει εδώ το ερώτημα, ρε φίλε. Γιατί δεν είχαμε την πρόοδο που είχε το ελληνικό μπάσκετ, την άνθηση, μετά το 87, δεν την είδαμε και στο ποδόσφαιρο? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπαίνουμε σε αυτές τις συγκρίσεις. Απλά είναι τα θέματα. Το 87 είχαμε γκάλι. Το 4 δεν είχαμε το ποδοσφαιρικό γκάλι. Ό,τι άλλο πείτε είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Θα σας το κάνω τα λιράκια. Είναι η δικιά μου άποψη, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Okay. Όλοι λέμε την άποψη μας, να μην την πω κι εγώ. Το 87 ο Νίκος Γκάλης πήρε ένα ελληνικό μπάσκετ το οποίο ήταν μονόστιλο στις εφημερίδες. Το έκανε 16σέλιδο. Έκανε το ελληνικό πρωτάθλημα το καλύτερο στην Ευρώπη για μια πενταετία, εξαετία. Έδωσε μία μπάλα στο χέρι σε κάθε παιδάκι να πηγαίνουν στις μπασκέτες να παίζουν μπάσκετ. Αυτά δεν τα είδαμε στο ποδόσφαιρο. Κάνα παιδάκι δεν πήρε την μπάλα να πάει να πει είμαι ο Χαριστέας παίζοντας. Έγινε δεκάδες, εκατοντάδες. Ο Γκάλης έστειλε εκατομμύρια νεολαίους στις μπασκέτες. Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έγινε. Κατ' εμέ, το ελληνικό μπάσκετ έχει μεγαλύτερη επιτυχία στη μεταγκάλη εποχή και είναι η διετία 2005-2006. Το χρυσό στο Βελιγράδι και το αργυρό στο παγκόσμιο, το 6, στη Σαϊτάμα στην Ιαπωνία, όπου στον ημιτελικό κερδίσαμε ομάδα της Αμερικής. Όχι κολεγιακή ομάδα, κατά κάποιο τρόπο μια dream team. Όχι την dream team του 92, αλλά επαγγελματίες παίχτες. Αυτή για μένα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ. Άνθησε το ελληνικό μπάσκετ μετά αυτή τη διετία 5-6? Όχι. Πήγε κατά διάολου. Γιατί? Γιατί καλός ο Σπανούλης. Για μένα ο καλύτερος Έλληνας παίχτης, ο Γκάλης, δεν είναι παίχτης, είναι κάτι διαφορετικό. Καλός ο Διαμαντίδης, όχι όπως μας το παρουσιάζουν. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι οι παίχτες που θα τραβήξουν τον κόσμο, που θα μιλάει μια ολόκληρη χώρα για κάποιον. Αυτός ήταν μόνο ένας, ο Νίκος Γκάλης. Αυτό φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι στο ΣΕΦ. Παρότι δεν το είδα, πληροφορήθηκα ότι μόλις μπήκε ο τεράστιος Νίκος Γκάλης, σύστηκε το ΣΕΦ. Ήτανε και κάποιος άλλος, ο Παναγιώτης από την Κοκκινιά. Λέγεται, δεν μπορώ να υιοθετήσω, δεν το είδα, ότι χειροκροτήθηκε, λέει, από τα δημοσιογραφικά. Δεν υιοθετούμε κάτι τέτοια. Η διαφορά του ελληνικού μπάσκετ με το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί και οι δύο εθνικές ομάδες πέτυχαν έναν άθλο, είναι ο Νίκος Γκάλης. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, να το συνειδητοποιήσουν ή να το παραδεχτούν, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά σαν χώρα. Γκάλι το ποδόσφαιρο δεν είχε. Ούτε μετέπειτα το ελληνικό μπάσκετ ξανά είχε γκάλι, γιατί πέτυχε μεγαλύτερη επιτυχία από το 87. Όλα οφείλονται σε αυτόν τον τεράστιο αθλητή, τον Νίκο Γκάλι. Ο οποίος παρεμπιπτόντως, για όσους δεν το γνωρίζουν, στην καριέρα του έχει ποσοστό γύρω στο 65%. Ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν έχει 39% ποσοστό ευστοχίας. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι εστί Νίκος Γκάλης ακόμα. Δυστυχώς, αυτά εδώ γίνονται όταν κάποιος φύγει από τη ζωή. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα την αξία του Νίκου Γκάλη. Ένας άνθρωπος ο οποίος κοντεύει 30 χρόνια από τον καιρό που σταμάτησε, που τον οδήγησαν να σταματήσει κάποιος το μπάσκετ, και τον σταματάνε στο δρόμο παιδάκια 12, 15 και 20 χρόνων που δεν το ζήσανε. Μόνο τους πατεράδες τους έχουν ακούσει και τον έχουν δει στο YouTube και τους ζητάνε αυτόγραφο. Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Στο ποδόσφαιρο, να τώρα,
εν ώψη Euro έχουμε τους legend, όπως λένε κάποιοι. Ρε φίλε, δεν ξέρουν να μιλήσουν. Και δεν μιλάω, δεν ξέρουν ελληνικά. Και εγώ δεν ξέρω ελληνικά να μιλήσω όπως τα ήθελα. Δεν είμαι σαν τον Σωτήρη, τον καθηγητή μας από την Πάτρα. Δεν ξέρουν να μιλήσουν για ποδόσφαιρο. Πώς θα οδηγήσουν το ποδόσφαιρο να γίνει μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα? Φταίει η ΕΠΟ του Ολυμπιακού, ναι, οκ. Okay. Είχαμε και την ΕΟΚ του Βασιλακόπουλου, η οποία αγνοούσε το αίτημα του Άρη και του ΠΑΟΚ, που θέλανε ευρωπαϊκές διακρίσεις για να φέρουμε ξένο. Άλλαζε κάθε χρόνο σύστημα διεξαγωγής η ΕΟΚ του Βασιλακόπουλου, του πρωταθλήματος, για να χάσει ο Άρης το πρωτάθλημα. Άρα δεν τα είχαν κάνει όλα καλώς καμωμένα και ομοσπονδία. Δεν βοήθησε τόσο στην άνθηση του μπάσκετ. Στην άνθηση του μπάσκετ βοήθησε μόνο ο Νίκος Γκάλης. Όλα τα άλλα δεν τα ακούω εγώ. Οπότε δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση. Αν κάποια στιγμή βγάλουμε τον Γκάλη του μπάσκετ, το Μέση του ποδοσφαίρου, στο ποδόσφαιρο τον Γκάλη του μπάσκετ, τότε θα ξανασυζητήσουμε. Εκεί οφείλεται. Ούτε στην κακιά ΕΠΟ του Ολυμπιακού οφείλεται, ούτε στις ομάδες οφείλεται, ούτε πουθενά. Δεν είχαμε τον άνθρωπο που θα τραβήξει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Προσωπικότητες εντός γηπέδου υπήρχαν. Εκτός γηπέδου όχι. Άσε που οι περισσότεροι πήγαν να υποφεληθούν από αυτή την επιτυχία της εθνικής. Και στο μπάσκετ κατά κάποιο τρόπο έγινε αυτό, αλλά από ελάχιστες εξαιρέσεις. Γιατί ούτε ο Γκάλης θέλησε να πάρει κάτι μετά από τον μπάσκετ, να πατήσει πάνω στο όνομα που έκανε και να διεκδικήσει θέσεις αξιώματα στην πολιτική ή στην κοινωνική ζωή της χώρας, ούτε ο Φάνης Χριστοδούλου. Το έκανε ο Φασούλας, okay, μέχρι εκεί και κανένα δυο ακόμα. Στο ποδόσφαιρο το έχουν ξεφτυλίσει. Σχολιαστές έχουν γίνει. Τι να με πεις ρε φίλε, αφού δεν ξέρεις ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις ότι άλλαξε ο κανονισμός για το πέναλτι, πώς μπαίνει μέσα ο επιτεθέμενος και αν είναι φάουλ ή όχι. Γίνανε πολιτικοί, γίνανε πρόεδροι, γίνανε. Όταν το ελληνικό ποδόσφαιρο βγάλει γκάλι του ποδοσφαίρου, τότε θα τραβήξει το ελληνικό ποδόσφαιρο μπροστά. Πάμε τώρα να δούμε στα τις ομάδες μας τι γίνονται, αν και υπάρχει μία μεταγραφή στο ευρωπαϊκό παγκόσμιο ποδόσφαιρο, λέει ο Έντερσον. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της City συμφώνησε, λέει, με Al Nassr, την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Σαουδική Αραβία ή Σουηδική Αραβία, όπως λένε κάποιοι, όπου λέει θα πάρει 40 εκατομμύρια η City και αυτός θα πάρει 30 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή 60 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτά βλέπει και διαβάζει ο Λόρεν Μωρόν και το μυαλό του είναι αλλού. Στην ομάδα μου σιγή ηχθείως. Τίποτα ακόμα. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, παιδιά. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Να δούμε. Την Κυριακή φεύγει από το Λεμαϊδα. Λέγεται ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορέσουν να είναι παρόν εκεί. Θα το δούμε πώς θα πάει. Αν υπάρχει νεότερα, θεωρώ ότι πριν φύγει η ομάδα στην Λεμαϊδα, ίσως έχουμε κανένα δυο ανακοινώσεις. Αλλά είναι η δική μου όσφρηση. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση να σας πω. Οπότε πάμε στα του ΠΑΟΚ, στο χθεσινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Ολλανδία. Τώρα αν δεν είμαστε στον Άρα θα λέγαμε μαστίσανε ρε φίλε. Δηλαδή για να μην βγει το over 3,5 και το goal. Εντάξει τι offside είναι εκεί πέρα. Δικαιολογημένα ο Στεργιάδης σε εισαγωγικά τσίριζε και ο Παγκαλίδης στο στούντιο. Ποιο offside ρε φίλε. Άστο το 3-1 εκεί πέρα να γίνει, να πληρωθεί ο κόσμος και να ήμασταν σήμερα εμείς ας πούμε στα Σμυρνέικα της Θεσσαλονίκης και να λέγαμε μοιράσαμε εκατομμύρια. Λοιπόν, έκανε μία τρίπλα ο Ρασβάν χθες με τις ενδεκάδες, άλλαξε τους τερματοφυλάκες. Δηλαδή έπαιξε ο Κοτάρσκι με την υποτιθέμενη ας πούμε μη βασικούς και ο Τσιφτής έπαιξε με τους βασικούς. Αυτή τη στιγμή έτσι, αυτοί που λογίζονται. Ορθώς για μένα, γιατί όταν βάζεις σε εισαγωγικά τη δεύτερη ομάδα σημαίνει ότι θα δεχτείς περισσότερη πίεση. Άρα σημαίνει ότι τον καλό στον τερματοφύλακα, αυτόν που υπολογίζει για πρώτο, θες να δεχτεί πίεση. Άρα δικαιολογημένα έκανε αυτή την αλλαγή ο Ρασβάνη και τους ευνηδίασε όλους. Σύμφωνα με αυτά που είχα διαρρεύσει τον τύπο έτσι και μας λέγανε οι ανταποκριτές όλων των μέσων εκεί πέρα. Πάμε να δούμε. Χρεώνουν κάποιοι στο Τζιφτσί το γκολ που έφαγε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ευθύνεται ο Τζιφτσής. Δεν ευθύνεται όμως ο Τζιφτσής μόνο, παιδιά έτσι. Στη φάση είναι και ο Κουλιεράκης. Άρα αν θέλετε όλοι να είστε σωστοί, είναι 50-50 η ευθύνη. Και δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε ο Κουλιεράκης. Και το λέει κάποιος που δεν είναι ΠΑΟΚ και δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε. Δηλαδή τρως τον γκολ, εντάξει πρώτη συμμετοχή του Τσιφτσί ρε φίλε, δεν κάνεις τα χέρια έτσι και τι έκανες και τόνα και τ' άλλο. Πάμε παρακάτω λες. Στο πρώτο ημίχρονο καλός ο ΠΑΟΚ, εντάξει νωρίς για συμπεράσματα. Στο δεύτερο ημίχρονο
Νωρίς είναι, θα πω εγώ. Οκ. Okay. Ελπίζω ο κύριος Τεργιάδης να έκανε πράξη το αίτημά μας, να τσάκωσε τη φανέλα του Μπρούνο Γκάμα. Θα δούμε στην επόμενη σύνδεση τι έκανε. Και να το πω, να μην το πω. Να το πω, γιατί να μην το πω, ρε φίλε. Είδαμε επιτέλους τον Καμαρά σε live μετάδοση. Δεν είναι όπως μας τα λέγανε οι δημοσιογράφοι μας της πόλης σε κείμενά τους και live στον αέρα, είτε τηλεοπτικό είτε ραδιοφωνικό. Είναι λίγο... Εντάξει, θέλει κάποια κιλά να χάσει. Δεν έχει αυτά που μας λέγανε τις δύο πρώτες μέρες. Μεγάλος παίχτης είναι, καλή προσδοκή είναι, αλλά δεν είναι αυτό που ακούγαμε τις δύο πρώτες μέρες, δύο πρώτες προπονήσεις. Το ερώτημα που τέθηκε από μένα, έτσι, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, δηλαδή αν έρθει πρόταση σήμερα για το Σαμάτα και ο ΠΑΟΚ δεν έχει αποκτήσει άλλο φόρο, θα αρνηθεί γιατί δεν θα έχει δεύτερο φόρο στην ομάδα? Ποιο Σαμάτα, ρε φίλε? Όσα ιδιαίτερα να του κάνει ο Ρασβάν, ποιο Σαμάτα? Το δίνεις αν σου έρθει πρόταση και λες και ευχαριστώ. Τον τυλίγεις σε μια κόλλα χαρτί, τον κάνεις και φιόγκο και τον πας μόνος σου εκεί πέρα. Ας μην έχεις δεύτερο φόρ. Και που έχεις, τι έγινε? Θα αρνηθείς πρόταση γιατί δεν έχεις πάρει ακόμα φόρ? Δεν χάνονται τις ευκαιρίες. Δεν μπορεί το παλικάρι που έλεγε και ο Άγγελος, φάνηκε δηλαδή και χθες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ψυχολογικό μόνο, είναι τόσο το ταλέντο του. Θα φανεί αυτό. Δεν ήταν και κανένα κλειέρ στην καριέρα του. Αλλά δεν κάνει, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι πρέπει να φύγει χθες για τον ΠΑΟΚ. Για τον Βιερίνια δεν θέλω να κάνω σχολιασμό. Φοβάμαι μην δεχτεί κανένα μήνυμα ο διευθυντής μας από την κυρία Βάσο, οπότε το αφήνω εδώ πέρα. Τον Γκουαλιάτα που κάποιοι τον κρίνετε, αν το βάλει στη θέση του, τότε θα μπορούμε να τον κρίνουμε. Θα είναι πολύ άδικο ένα παιδί το οποίο είναι δεκάρι να παίζει τον ασβέστη. Δηλαδή, παράδειγμα, αν πάρει τον Κουλιερά και τον κάνει αμυντικό χαφ, θα είναι άδικο να τον κρίνουμε για αμυντικό χαφ. Έτσι λέω εγώ. Και μετά στη σύνδεσή μας με τον Στέλιο Στεργιάδη, θα ήθελα να σταθώ στις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου. Γιατί άλλο το πώς γράφονται οι δηλώσεις και άλλο να τις ακούσεις live, έτσι. Πολλά αλλάζουνε. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε τις δηλώσεις του στο εάν κρατούσαμε όλους τους παίχτες, θα θέλαμε 2-3 προσθήκες. Μήπως δεν μεταφέρθηκε καλά? Θέλω να το διευκρινίσουμε. Γιατί το αν κρατούσαμε όλους τους παίχτες, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, χωρίς να το ψάξω, ρε παιδί μου, έτσι, μηχανικά, δεν έχει κρατήσει από πέρσι το ΜΕΙΤΕ που είναι σε διαπραγματεύσεις, δεν ήταν και δικός του όμως, δανεικός ήταν, και τον Μάρκος Αντώνιο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος που έχει φύγει. Στο Μάρκος Αντώνιο αναφερόταν ο Ρασβάν. Στο ΜΕΙΤΕ, πού? Και Μούρκα ανανέωσε μες τη χρονιά. Και ο Σβάμπα ανανέωσε προχθές. Ο οποίος είναι value for money, ακούσαμε τον κύριο Στεργιάδη, και θέλω να μας το δικαιολογήσει αυτό. Πού αναφέρθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου? Σε ποια απώλεια? Εκτός αν δεν μεταφέρθηκε σωστά. Εκεί θέλω να εστιάσουμε. Χθες δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε ρεπό και από Euro και από Copa America. Εκεί παίζεται το ποδόσφαιρο. Έτσι. Κατ' εμέ. Έτσι, μπορώ να κάνω λάθος. Σήμερα όμως έχουμε προημιτελικό. Τα ξημερώματα. Γαμώτο μου, ξενύχτη θα έχουμε. 4 η ώρα, Λιονέλ με Εκουαδόρο. Εντάξει, δεν βλέπω πώς μπορεί να το χάσει ο Λίο αυτό το κόπα. Αύριο έχουμε 7 η ώρα Euro, ξεκινάει, έτσι, Αγγλία-Ελβετία και Ολλανδία-Τουρκία. Αυτό θα είναι το ζευγάρωμα, οι νικητές από αυτό εδώ τα παιχνίδια θα διασταυρώσουν στον ημιτελικό. Δίνεται φαβορή η Αγγλία γύρω στο 2.20 με 3.80 την Ελβετία. Εντός αγωνιστικού χώρου δεν βλέπω πώς είναι τόσο φαβορή η Αγγλία. Κάπου μοιρασμένες για μένα έπρεπε να είναι οι αποδόσεις. Όπως και στο Ολλανδία-Τουρκία, είναι γκράντε φαβορή η Ολλανδία, παρότι είμαι φιλολλανδός. Στο 1.57-1.60 παίζει, έπρεπε να είναι λίγο γύρω στο 1.90 με 2. Για να είναι σωστά ποδοσφαιρικές τιμές, έτσι. Είναι δύσκολο παιχνίδι για την Ολλανδία. Περισσότερο φοβάμαι, σαν υποστηρικτής Ολλανδίας, το αυριανό παιχνίδι με την Τουρκία παρά τον ημιτελικό. Είναι μια ομάδα η Τουρκία που έχει άγνοια κινδύνου. Και μετά
αύριο μεθαύριο στην ουσία ξημερώματα έχουμε Βενεζουέλα Καναδάς. Στο Κόπα Αμέρικα έχουμε διασταύρωση την Κυριακή, τα ξημερώματα πρέπει να είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, Ουρουγουάη Βραζιλία. Εάν κάτι αξίζει στοιχηματικά στο Κόπα Αμέρικα, οκ, η γκράντε φαβορή είναι η Αργεντή, εάν κάτι αξίζει είναι τα 6 φράγκα της Ουρουγουάης για κατάκτηση. Μόνο αυτό αξίζει. Θεωρώ ότι η Ουρουγουάη θα πετάξει έξω τη Βραζιλία. Αλλά εντάξει. Και η Ολλανδία έχει φτάσει 7,5, έτσι, 18 τη δώσαμε. Αυτά όμως είναι δικές μου απόψεις, δικές μου εκτιμήσεις. Θα πάμε τώρα στον ειδικό, εδώ μέσα από το Λίμπερο 107,4. Πάμε να ακούσουμε τα πάντα όλα για το γύρο 2024. Καλησπέρα, Δημήτρη Δανακτσή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι τα νέα του γύρο 2024 από τη Στοίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης στον Λίμπερο 107,4. Μία ημέρα έμεινε για να ανοίξει η αυλαία των προημιτελικών του γύρο στα γήπεδα της Γερμανίας. Οι 8 καλύτερες ομάδες έχουν αποκτήσει το δικαίωμα για το κάτι παραπάνω στη διοργάνωση και ορισμένα μεγάλα ονόματα είναι αναπόφευκτο πως θα μείνουν εκτός από αύριο ή ακόμη και μεθαύριο, αφού δεν λείπουν τα ντέρμπι, κυρίως στα μάτς της Παρασκευής, όπου σε 7 η ώρα η οικοδέσποινα Γερμανία με το άγχος της γηπεδούχου ομάδας αντιμετωπίζει την εξαιρετική Ισπανία, που απειλείται με το πρώτο της αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς μετρά μόνο νίκες στα 4 πρώτα της παιχνίδια. Το βράδυ στις 10, δύο εξίσου μεγάλες ομάδες στήθονται μεταξύ τους, αφού η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Γαλλία, όμως μία ομάδα θα συνεχίζει να ονειρεύεται το τρόπαιο. Το δικό τους ενδιαφέρον έχουν και τα μάτς Σαββάτου, αφού στις 7 η ώρα η Αγγλία θέλει και αυτή να προχωρήσει απέναντι στην εξαιρετική μέχρι στιγμής Ελβετία, ενώ στις 10 η Ολλανδία νιώθει την ευκαιρία και την υποχρέωση για το κάτι παραπάνω σε αυτή τη διοργάνωση, απέναντι όμως στην επικίνδυνη Τουρκία. Ήταν τα νέα του Euro 2024 από την Στοίχημαν, τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης στο Λίμπερο 107,4. Πάμε, εδώ είμαστε, 12.35, δεύτερο μισάριο της εκπομπής Συμπολίτης εδώ στο Λίμπερο 107,4. Φίλε, πάω ως το τέλος του κόσμου. Αναφέρθηκα ότι σήμερα τα ξημερώματα είναι η Αργεντίνα. Αύριο ξεκινάει το Euro. Αυτό είπα. Τέλος πάντων, και όσον αφορά για το μήνυμα περί αχαριστίας, όταν μιλάω για τον Παναγιώτη από την Κοκκινιά, από την Κοκκινιά είναι ο άνθρωπος. Ναι, είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης από την Κοκκινιά. Τώρα, ποιος είναι αχάριστος, αν είναι ο κόσμος του Άρη ή εγώ προσωπικά ή ο ίδιος, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Αλλά δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Έτσι, έγινε σεισμός στον Πειραιά χθες στο ΣΕΦ όταν μπήκε ο τεράστιος Νίκος Γκάλης και χειροκρότησαν τη δημοσιογραφικά για τον Παναγιώτη Γιαννάκη από την Κοκκινιά. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε στην πόλη μας. Πού θα πάμε, θα πάμε στο Χόρστ, στην Ολλανδία, να καλησπερίζουμε τον Στέλιο Στεριάδη. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Όπως να είσαι δίπλα, ρε φίλε, καμπάνα. Δίπλα είμαι, πιο Χόρστ, θα ψάχνω εκεί. Τι φτιάνεις? Γιατί δεν λέει την αλήθεια στον κόσμο? Τι φτιάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καιρός. Πριν πάμε στον καιρό. Ναι, τι. Για να δώσουμε τον καιρό, θα πρέπει να δώσουμε ότι καταρχήν ο Λίμπερο 107,4 είναι εδώ με τον Μπάουξ στην Ολλανδία. Ο καιρός, το νωρίς το πρωί που ξύπνησα, ήταν βροχερός, πολύ βροχή, όπως χθες. Τώρα έχει σταματήσει η βροχή. Γενικά υπάρχει μια εναλλαγή, είτε θα βρέχει είτε θα έχει συννεφιά. Πού και πού, κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο βγαίνει, ξεπροβάλλει ο ήλιος τα σύννεφα, αλλά μετά τα σύννεφα τον ξανακλίνουν, τον κάνουν double team. Επειδή είσαι και μασχετικός, το λέω αυτό για να το καταλαβαίνεις καλύτερα. Την τζάκωσες? Όχι, φανέλα δεν είναι. Καταρχήν οι φανέλες. Ναι, τι. Επειδή είδες το φιλικό. Ναι. Αυτές οι φανέλες ήταν σαν φανταστικές. Φανέλες προπόνησης ήταν. Ρε φίλε, μια φανέλα του Μπρούνο Γκάμα σε ζητάμε. Όχι σοκολάτες. Τέλος πάντων, θα κάνω πέτρα την καρδιά μου και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Γκάμα, ο οποίος είχε και πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι πολύ ωραία συζήτηση με Βιερίνια, τα είπαν οι δυο τους. Ναι. Και ξέρεις, η Άκη είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δύο παίκτες παίζαν σε δύο ομάδες που έχουν αντιπαλότητα, γνωστοί από πριν έρθουν στη Θεσσαλονίκη, και κανείς δεν έχει πει τίποτα και έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή, ο Βιερίνια με τον Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Είναι από προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα, ρε φίλε. Αν ήταν Έλληνες? Δεν υπάρχει. Αν ήταν Έλληνες, δεν ξέρω. Μπορεί να είχαν και κάνα πινελίκι χθες. Δυστυχώς.
Το απόγευμα εδώ προπόνηση, στις 5.30 ώρα Ολλανδία, 6.30 Ελλάδος. Σήμερα έγινε το πρωί προπόνηση. Όχι, όχι. Α. Αύριο είναι διπλή. Λόγω του φιλικού, δηλαδή μετά από φιλικό δεν κάνουμε το πρωί προπόνηση. Όχι, μετά από φιλικό μονή προπόνηση. Ναι. Γι' αυτό και την Παρασκευή που είναι αύριο πριν το φιλικό είναι διπλή. Mm-hmm. Οπότε αύριο θα έχουμε και το πρωί και το απόγευμα και το Σάββατο είναι το φιλικό με τη Χιμπέρνιαν. Ναι. Τη Σκοτσέζικια. Ναι, ναι, σε ό,τι αφορά πρασινό, το, άσπρο. Σε ό,τι αφορά το χρυσινό παιχνίδι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα να είναι καλύτερη η δεύτερη ενδεκάδα παρά η πρώτη. Αλλά φάνηκε περιμένα, ότι. Μου φάνηκε καλύτερη αυτή που έπαιξε το πρώτο ημίχρονο. Ενώ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, στο μυαλό μου είχα ότι θα παίξει καλύτερη η δεύτερη ενδεκάδα. Θεωρητικά μέχρι και χθες το δεύτερο ημίχρονο ήταν η βασική. Θεωρητικά ναι. Πάντα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, την τρίπλα που έκανε ο Ρασβάν όμως, εγώ τον αποθέωσα. Τον αποθέωσα. Είναι το φυσιολογικό. Στην πιο. Στη δεύτερη ομάδα, η οποία υποτίθεται θα δεχτεί περισσότερη πίεση, βάζει το βασικό σου πορτιέρο για να δεχτεί την πίεση. Άλλαξε τελευταία στιγμή του goalkeeper. Γιατί όπως δυνατέ ο Κοτάρσκι ξεκινούσε με την κανονική ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Του δεύτερου χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Σωστό και αυτό άλλαξε, που έκανε για μένα. Ναι, και άλλαξε και το. Περιμέναμε να παίξουν η ενδεκάδα του δεύτερου ημιχρόνου στο πρώτο και το ανάποδο. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια, επαναλαμβάνω ότι εμένα περίμενα πριν το παιχνίδι, όταν είμαστε στο pre-game και με τον Κωνσταντίνο τον Τσίψιο και με τον Νίκο τον Παγκαλίδη αργότερα, περίμενα να δω την ενδεκάδα του δεύτερου ημιχρόνου, επαναλαμβάνω, να παίζει καλύτερα. Ναι. Αλλά εντάξει, okay, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι από το 45 μέχρι το 60 η ΑΕΚ Λάρνακας διατήρησε την ίδια δεκάδα, είχε μια πιο μεγάλη ομοιογένεια από τον ΠΑΟΚ, αλλά... Επίσης μου έκανε εντύπωση που ο Λουτσέσκου στις δηλώσεις μετά το μάτς είπε ότι είναι ικανοποιημένος και ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ περίμενα να βγάλει μια. Να πει δεν μου άρεσε, να πει κάτι. Κρατάω το ότι είπε ότι το δεύτερο ημίχρονο μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω στους παίκτες περί ταπεινότητας που πρέπει να έχει η ομάδα. Γιατί είδε τουπέ, διέκρινε κάποιο τουπέ. Εγώ δεν ξέρω, είπε τη λέξη αυτή τη συγκεκριμένη. Ναι. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Όπα. Ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Τι έγινε, μας την πέσανε εκεί πέρα. Όχι. Α, στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Αλήθεια λες. Δύο γκολ τα οποία φαίνονταν να είναι δουλεμένα στην προπόνηση που λένε και οι ειδικοί. Ο Βάλιο Φορμάνι. Ναι, ο Βάλιο. Ο Στέφαν Σβάμπε. Νομίζω ότι. Θα το ξαναπώ. Όχι, μην το λες. Και χωρίς να δω, και χωρίς να δω ναι. Το ντοκιμαντέρ που βγήκε χθες το βράδυ που το είδα. Ναι. Το οποίο δείχνει και το πόσο ηγέτης αρχηγός είναι ο Στέφαν Σβάμπ. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον θεωρώ πολύ υποτιμημένο. Πέραν του Βάλιο Φορμάνι που το έχω πει πολλές φορές, πολύ υποτιμημένο. Δηλαδή εκτιμώ ότι άλλοι παίκτες πήραν πολλά credit από αυτά που δεν άξιζαν σε σχέση με τον Σβάμπ. Mm-hmm. Και παίκτες που έχουν αμυφθεί περισσότερο και παίκτες που έχουν προσφέρει λιγότερο. Τι παίρνει ο Σβάμπ? Ο Σβάμπ έχει ένα συμβόλαιο κοντά στις 400.000. Πολύ καλό. Για τον Σβάμπ. Οκ, για αυτά τα χρήματα και... μπορεί να τον πεις και value for money. Αυτό δεν σημαίνει ναι. Επειδή άλλοι πήραν περισσότερο ότι πρέπει να πάρει για αυτός περισσότερα. Όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν λέω για να πάρει περισσότερα. Λέω ότι στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ ή των ουδέτερων, αν θέλεις, έχουν μείνει παίκτες με λιγότερη προσφορά από τον Σβάμπ. Ναι. Εχθές ήταν πολύ καλός. Και ο Ντεσπότοφ ήταν πολύ καλός εχθές. Στο δεξιάκρο. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ φάνηκε να ρολάρει καλύτερα. Είναι η αλήθεια. Ναι. Ακόμα και αν είχε τον Κουαλιάτα μέσα, ας πούμε, που είναι ένα παιδί το οποίο αναμένεται να πάει ιδανικός ή να πάει στον ΠΑΟΚ Β. Δεν νομίζω να μείνει στην πρώτη ομάδα. Αλλά... Πώς μπορούμε να κρίνουμε ένα δεκάρι όταν παίζει στον Ασβέστη όμως? Τον οποιοδήποτε. Όχι, δηλαδή, αν στο επόμενο φιλικό ο Κουλιεράκης μπει αμυντικό χαφ, δεν θα είναι άδικο για το παιδί να το κρίνουμε σαν αμυντικό χαφ? Όχι, εγώ το, εντάξει, μακάρι να το δούμε και στα δεκάρι. Μακάρι, μακάρι. Αλλά αυτό που βλέπω, λέω αυτό που βλέπω για τον Κουαλιάτα. Πάντως, πολύ καλή εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, στο δεύτερο, περίμενα να σου πω την αλήθεια, να σκοράρει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ. Χάθηκε και μια ευκαιρία. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν με ρωτάς, για μένα το πρόσημο είναι θετικό. Όχι για το αποτέλεσμα. Ναι, στο βαθμό ετοιμότητας βάσει το ότι ξεκίνησε πριν 3-4 μέρες την προετοιμασία. Δεν το λες και κακό τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν παρουσιάζει το πρόσωπο που παρουσιάζει η ΑΕΚ στο πρώτο της φιλικό. Θα μου πεις άλλη δυναμικότητα της ΑΛΚΜΑΡ, άλλη της Λάρνακας, της ΑΕΚ. Οκ, okay, αλλά εντάξει, δείχνει ότι βαδίζει σωστά μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ. Αυτό μου βγάλε εμένα. Ναι. Όχι, εντάξει, εγώ, εντάξει, και ο αντίπαλος δεν ήταν λοιμό.
Έτσι. Όχι, ρε, δεν λέω ότι είναι Alkmaar, αλλά που και εκεί η Alkmaar έπαιζε με την δεύτερη ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία βγήκε δεύτερη. Και παίζει προκριματικά conference. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι κυπριακές ομάδες δεν θεωρούνται λιμάνια τις ελληνικές. Ναι, ας πούμε, αυτός ο επιθετικός που έχει μπροστά ο Σολ με την κοτσίδα είναι καλός παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Ή ο άλλος ο εξτρέμου Φαράζ είναι καλή παίκτης. Δεν ήταν πειραρία. Καμαρά. Καμαρά. Έδειξε καλά στοιχεία. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Τι. Πού τα δείξε τα καλά στοιχεία. Στις δύο πρώτες προπονήσεις. Θέλει δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά ο Καμαρά. Εννοείται. Κοίτα, Άκη, τα είπαμε και χθες αυτά. Και το είπαμε και στο, το μεσημέρι με τον Γιώργο. Και θύμισε στον κόσμο ότι ο Καμαρά έχει να παίξει 6 μήνες. Mm. Έτσι. Δεν είναι εύκολο τώρα να πάρεις ένα παίκτη. Για εμάς που είμαστε απ' έξω, λέμε τώρα σιγά μου, θα βάλει τα ποδοσφαιρικά, θα βάλει τις καλαμίδες και θα μπει να παίξει. Αλλά για ένα παίκτη που έχει να παίξει από τις. Νομίζω ότι το Ολυμπιακό ήταν 20 Γενάρη. Ήταν κάπου εκεί, 15-20 Γενάρη, 16 εκεί πέρα, ναι. Και μπήκε να παίξει χθες, τηρουμένων αυτών των αναλογιών, εγώ δεν μπορώ να περιμένω τον Καμαρά να μπει μέσα και από το πρώτο φιλικό να του περάσει όλου ή να είναι σαν τον Καμαρά που ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι. 6 μήνες έχει να παίξει και επειδή ξέρεις, λέμε για τον Εκόνγκ που έχει να παίξει 6 μήνες επίσης με τον ΠΑΟΚ, είναι άλλη θέση του στόπερ, άλλες απαιτήσεις. Φυσική κατάσταση για το στόπερ και άλλε για το χαφ. Ναι. Άρα υστερεί σε φυσική κατάσταση σου, Καμαρά. Προφανώς μετά από. Και σε επίπεδο ρυθμού. Α. 6 μήνες έχει να παίξει ο Καμαρά. Και ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνο με τις προπονήσεις που έκανε στον Ολυμπιακό από το Γενάρη και μετά. Χρειάζεται και αγωνιστικό ρυθμό. Ναι. Και νομίζω ότι θα παίξει. Σε όλα τα φιλικά, όσο πιο πολύ γίνεται για να βρει αγωνιστικό ρυθμό για να τον έχει στα πρώτα μάτια ο Λουτσέσκου είτε με την Μπανιαλούκα είτε με την Εγνάτια. Ναι. Μπόρατς Μπανιαλούκα. Μπόρατς Μπανιαλούκα. Γιατί μας την είπε χθες ακροατής παίρνοντας τη Μαριλίζ να λέτε Μπόρατς Μπανιαλούκα. Ναι, γιατί είναι, η Μπανιαλούκα είναι η πόλη και η Μπόρατς είναι η ομάδα. Εντάξει, δεν θα χρειαστεί να την ξαναναφέρεις πολλές φορές γιατί πιστεύω ότι οι Αλβανοί θα περάσουν, η Εγνάτια. Λες, Έτσι θεωρώ εγώ. Τέλος πάντων, στη φάση του γκολ, τι γίνεται που τρώει ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται εκεί πέρα. Στη φάση του γκολ, επειδή εγώ δεν είχα monitor, να σου πω την αλήθεια. Καλά, εντάξει, είχα... φιλικό παιχνίδι ήταν, ρε φίλε. Εδώ monitor δεν είχαμε σε τελικό κυπέλλο Ελλάδος. Σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Αλήθεια, Καλά, ούτε, και από ό,τι θυμάμαι, ούτε και εμείς είχαμε στο κουκλί που λέγεται Πανθεσσαλικό. Ναι. Καλά, ούτε στα μάτια προαθλήματος υπάρχει. Ναι. Τέλος πάντων. Εμένα δεν μ' άρεσε γιατί στοχοποιήθηκε ο Τσιφτσής. Όχι, εντάξει, κοίτα, θα σου πω κάτι. Όχι, να στοχοποιηθεί, όχι, έκανε μια λάθος εκτίμηση. Δεν φταίει μόνο ο Τσιφτσής, 50-50 είναι η ευθύνη, υπάρχει ο Κουλιαράκης εκεί πέρα. Να σου πω, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αυτογκόλ, να σου πω την αλήθεια, από μακριά που το είδα. Ναι. Πίστευα ότι τράκαρε ο Τσιφτσής με τον Κουλιαράκη στην αρχή. Αυτό είδα, αλλά μετά που το είδα το βράδυ, μετά στα highlights που ανέβηκαν, είδα ότι ήταν το έβαλε ο παίκτης της Λάρνακας. Αυτό συνέβη γιατί δεν έχουν μεταξύ τους πολλά παιχνίδια, ας πούμε, να συνοηθεί ο τερματοφύλακας με το center back, βγαίνω ή την αφήνω, τον, αυτό θα το βρούνε στη διάρκεια. Εννοείται και επίσης, δεν είναι ανησυχητικό αυτό. Δηλαδή τώρα ο Κοτάρσκι πέρσι δεν έφαγε 2-3 κοροϊδίστικα γκολ. Και μπορεί να είναι και καλό να το φας στο πρώτο παιχνίδι αυτό. Δεν είναι απαραίτητο κακό. Εγώ σε ρωτάω, ο Κοτάρσκι δεν έφαγε 2-3 κοροϊδίστικα γκολ πέρσι. Ναι, συμβαίνουν. Όχι και παραπάνω. Συμβαίνουν αυτά. Σε όλους εκτός από έναν. Ναι. Απλά εγώ θα το πω και αυτή την εκπομπή. Εγώ αυτό που βλέπω στις προπονήσεις, ο Τσιφτσής σε επίπεδο επεμβάσεων, γιατί έκανε και μια καλή επέμβαση χθες στην κεφαλιά. Ναι. Σε επίπεδο επεμβάσεων και εξόδων, εγώ από αυτά που έχω δει θεωρώ ότι είναι πολύ καλός. Εκεί που υστερεί και θέλει δουλειά είναι στο παιχνίδι με τα πόδια. Σας το είπα και χθες. Αυτό είναι εύκολο να γίνει. Ναι. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι πολύ καλός. Και για τα αντανακλαστικά του και για τα ρεφλέξ του είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Ο Τσιφτσής, ναι. Θεωρώ εγώ. Και σίγουρα αυξάνει και τον ανταγωνισμό στο Κοτάρσκι σε σχέση με την προτέρα κατάσταση. Φτάνει να δουλέψει, ναι, εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις ότι υπολογίζω Τσιφτσή. Αλλά με δουλίτσα μέσα στη χρονιά, ναι, θα είναι ένας υπολογισμός. Δεν θα είναι ήσυχος ο Κοτάρσκι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι. Και σε περίπτωση καρτών, έχεις ρε φίλε, λες Τσιφτσή, εντάξει. Δεν βάζω ένα κόνο κάτω από την εστία. Όχι μόνο καρτών. Και σε επίπεδο του να θέλω να ξεκουράσω τον Κοτάρσκι. Αλήθεια λες. Έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα πρώτο καλό τεστ ξεμούδιασμα για τον ΠΑΟΚ.
η δουλειά συνεχίζεται από σήμερα και πάλι. Να δούμε τι θα πει στους παίκτες ο Λουτσέσκου σήμερα στην προπόνηση. Πριν πει στους παίκτες όμως, είπε χθες μετά το παιχνίδι. Και επειδή δεν άκουσα live τις δηλώσεις του, θέλω να τις διευκρινίσουμε σε ένα σημείο, γιατί καμιά φορά ξέρεις, το μεταφέρονται διαφορετικά από τα λεγόμενα. Μην τον αδικήσουμε. Ναι. Διάβασα ότι του αποδίδεται ότι είπε ότι εάν είχαμε όλους τους παίκτες από πέρσι, θα χρειαζόμασταν 2-3 κινήσεις. Όχι, εγώ θα σου διαβάσω τι ακριβώς είπε. Όχι, τι άκουσες εσύ θέλω να μου πεις. Όχι, τι γράφεται στον τύπο. Εσύ τι άκουσες με τα αυτάκια σου, αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ άκουσα ότι η ιδέα μου εμένα, το σκεπτικό μου είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε κρατήσει όσους πιο πολλούς παίκτες από πέρσι. Ναι. Ποιοι παίκτες δεν υπάρχουν από πέρσι? Με η Τέκετ Γιώρα. Ο Κετζιόρα αφού λέγεται ότι έρχεται, ας πούμε. Ναι. Με η Τέκετ Γιώρα ήταν δανεική όμως. Ναι, και ο Μάρκος Αντώνιο ήταν δανεική. Αυτοί μόνο δεν λείπουν από το ρόστερ του περσινού ΠΑΟΚ. Κοίτα, προφανώς φωτογράφησε και Τζιόρα και Μεϊτέ, έτσι. Ναι. Επειδή η ερώτηση που του τέθηκε ήταν αν περιμένει κάποια προσθήκη στους 30 που είναι εδώ. Mm. Και είπε ότι η ιδέα μου ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε κρατήσει όσο περισσότερους παίκτες από πέρσι. Mm. Έτσι. Και με τους δύο συζητάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν πιστεύω να αναφερόταν στον Αντώνιο. Όχι. Νομίζω φωτογράφησε. Και η επόμενη ατάκα φωτογραφίζει πιο πολύ τον Κετζιόρα. Είπε ότι έχουμε συζητήσεις για να επιστρέψει ο ένας και ελπίζω να επιστρέψει και ο άλλος. Και ένας ακόμα. Το ελπίζω είναι ο ένας ακόμα ο Μεϊτέ. Το ελπίζω είναι ο Μεϊτέ. Ναι. Κετζιόρα, βγαίνει τίποτα ότι ανεβαίνει σήμερα? Δεν σ' άκουσα. Βγαίνει τίποτα το ρεπορτάζ ότι ανεβαίνει σήμερα Κετζιόρα, μήπως? Βγαίνει μια σιγουριά, μια. Μια αισιοδοξία πολύ μεγάλη ότι θα τελειώσει άμεσα. Δηλαδή ζήτημα ώρων, άντε βαριά ημερών, μια-δυο μέρες. Ναι, υπάρχει η ατάκα που λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι έχουν μείνει τεχνικές λεπτομέρειες. Ναι. Άρα σίγουρα θα είναι τη δεύτερη εβδομάδα εκεί πέρα και παίζει να είναι και κάποιες μέρες από την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Μεϊτέ, επίσης, για πες επίσης και πάμε στο Μεϊτέ. Επίσης να πω ότι είπε μετά ο Λουτσέσκου ότι να προσθέσουμε 2-3 παίκτες για να πάμε στο next level. Ναι. Δηλαδή τα διαχώρισε. Άλλο οι παραμονές, που προφανώς με στις παραμονές εννοούνται ο Κετζιόρα και ο Μεϊτέ, και άλλο οι 2-3 προσθήκες που είπε ο Λουτσέσκου. Δηλαδή Κετζιόρα με Μεϊτέ συν 2-3 προσθήκες. Ναι. Που αυτές οι προσθήκες θα είναι, μένοντας πάντα στον ΠΑΟΚ Κετζιόρα Μεϊτέ, πάει για 2-3 προσθήκες. Αυτές οι 2-3 προσθήκες έχει πει προς τα έξω. Ποιες θα είναι? Προφανώς οι 2-3 που είπε, η μία ήταν ο Γαμαρά. Ναι. Γιατί αναφερόταν στο ποια ήταν η ιδέα μου. Ναι. Οπότε στη ιδέα του ήταν ο Γαμαρά. Mm. Να έχει πει προς τα έξω τι εννοεί, τους παίκτες, τα ονόματα. Όχι τα ονόματα, αγόρμα. Ονόματα δεν χρειάζεται θέσεις. Να πει. Θέσεις, ναι, θέσεις. Θέσεις μία θα είναι τη 4. Το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. 4 και half. Πλέον. 4 και half. Half πλέον. Αντιμεϊτέ ή Μεϊτέ. Κοίτα, αν μείνει ο Μεϊτέ, δεν συζητάμε για half. Ναι. Δηλαδή, αν σήμερα ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ Μεϊτέ, ο ΠΑΟΚ πάει μόνο για ένα φόρο. Ναι, πάει για ένα φόρο που είναι άμεση ανάγκη. Mm-hmm. Και στη συνέχεια υπάρχει η εισήγηση του Λουτσέσκου για απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Καλά, και αν τύχει και μπει, αν τα φέρει έτσι ο ΠΑΟΚ, μόνος του φτιάξει τη μοίρα του και μπει στο στέτ του Τσουλού, μετά μπορεί να προκύψει και κάποιο λαβράκι. Γιατί ομάδες που αποκλείονται από την Ευρώπη. Όχι μόνο αυτό, γιατί διάβασα πριν 2-3 μέρες και πέρασε τα ψηλά ότι η μεταγραφική περίοδος τελειώνει 11 Σεπτεμβρίου, λέει πάλι. 11 Σεπτεμβρίου και 30 πάνε αυτοί που μένουν ελεύθεροι μέχρι τις 10-11 του μηνός. Στην Αραβία ανοίγει σήμερα, 4 του μηνός. Για τους ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται είναι: σήμερα, αύριο, έρχεται μία πρόταση στο Σαμάτα. Mm. Για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να απεγκλωβιστεί από το Σαμάτα. Ο ΠΑΟΚ δεν το δίνει γιατί δεν έχει φέρει φόρο. Στις τελευταίες μέρες αυτό έχουμε καταλάβει εμείς. Ναι, μιλάς για υποθετικό σενάριο πρότασης, έτσι. Υποθετικό. Ναι. Επειδή ανοίγει η Αραβία, ρε παιδί μου, λες ένα σενάριο. Ναι. Ότι έρχεται μία ομάδα να τον πάρει, να σε διευκολύνει. Δεν το δίνεις εσύ γιατί δεν έχει φέρει ακόμα φόρο. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα τον δώσει για να μην μείνει μόνο με τον Μπράντον. Και που έπαιζε χθες ο Σαμάτα, τι έκανε ρε φίλε? Κοίτα, ποιο Σαμάτα χθες? Εγώ το λέω καθαρά σε αριθμητικό επίπεδο. Αριθμητικό επίπεδο, εντάξει. Δεν είδαμε κάτι. Δηλαδή, όχι ότι είχε θέληξη πριν ο Σαμάτα και τώρα έπαιξε άσχημα και στεναχωρηθήκαμε. Σε πιτσιρίκο έχει κάτι στη θέση του φορ μαζί του επάνω? Όχι. Άρα είναι Μπράντον Σαμάτα και τέλος. Και υπό προϋποθέσεις Ντεσπότοφ φόρο.
Θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, ναι. Το συζητούσαμε και πριν, πριν έρθουμε στην Ολλανδία. Θα ήθελα να τον δω. Ναι. Εκεί. Mm-hmm. Η προϋπόθεση όμως να τον δω εκεί, όχι εγώ. Ναι. Θα είναι να έρθει ένας εξτρέμ. Ναι, τώρα σε αυτό ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει τέτοιες δοκιμές γιατί λείπει και ο Αντρίγια. Ναι, αν ήταν ο Αντρίγια εδώ πέρα, ναι. Αν ήταν ο Αντρίγια εδώ πέρα και είχαν έξτρεμ παραπάνω. Θα παίζαμε διαφορετική μπορεί, μπάλα. Μπορεί ο Ντεσπότοφ να δοκιμάζονταν σε κάποιες προπονήσεις ως φορ. Οποιοςδήποτε Ντεσπότοφ, ναι. Κάποιον που έχει στο μυαλό του μπορεί να δοκιμάζει το Γκουαλιάτα. Παράδειγμα θέλω να σου πω. Ναι. Κάποιον, τώρα δεν μπορεί να πάρει τα άκρα κάποιον και να τα κάνει. Ναι, θα έμενε σκουτσός εκεί. Αλήθεια είναι. Ναι, ή ας πούμε, αν ήταν ο Ζήφκοβιτς εδώ πέρα, ο Βιερίνια θα παίζε μπακ. Ναι. Στο φιλικό χθες με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ότι θα έπρεπε να παίξει ο Βιερίνια, τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε. Όχι να παίξει, εννοώ να πάρει χρόνο συμμετοχή ως μπακ και όχι ως εξτρέμ. Ναι, για ποιο λόγο. Δεν είναι ερώτημα προς εσένα. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Το κόβω εδώ, μην δεχτεί ο διευθυντής μας κανένα μήνυμα. Τέλος πάντων. Πάλι. Όχι, δεν λέμε. Με ΙΤΕ έχουμε κάποια εξέλιξη. Όχι, δεν υπάρχει εξέλιξη και είναι και εκνευριστικό ακόμα και για εμάς να φαίνεται ότι δεν λέμε τα ίδια, αλλά να λέμε τα ίδια. Τι να κάνεις εσύ, να βγεις να παραμυθιάσεις τον κόσμο ότι θα κλείσω με ΙΤΕ αφού δεν υπάρχει το OK από την πλευρά του παίχτη, να δώσεις κάτι διαφορετικό αφού δεν υπάρχει στο ρεπορτάζ. Καραγκιόζης θα ήσουν. Είναι δηλαδή τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Και εγώ προσωπικά σας τέλειωσα, θα ήθελα το με ΙΤΕ να επιστρέψει. Ακόμα και αν είναι λίγο, όπως λέει και ένας γνωστός μου, είναι και λίγο ποδοσφαιρικός Γόλτερ Μπέρι. Αλήθεια είπε αυτός. Ναι. Πώς το είπε. Ναι. Πιστεύω, θα το πω μία ακόμη φορά, ότι ποδοσφαιρικά στα μάτια μου το ιδανικό δίδυμο αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ είναι το Μεϊτέ Καμαρά. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό αποκτήθηκε ο Καμαρά. Α, μπράβο. Γιατί θα διοικηθεί και ο Καμαρά αν πάει να γίνει αντιμεϊτέ. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει εξέλιξη πάντως για το Μεϊτέ. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαν όλοι. Κυρίως ο Λουτσέσκου θα ήθελε να υπάρχει εξέλιξη για το Μεϊτέ. Αλλά δεν υπάρχει για το Μεϊτέ εξέλιξη. Δεν ξέρω. Βγάζει έναν εκνευρισμό προς τα έξω για το Μεϊτέ ο Ρασβάνη. Όχι ακόμα. Όχι. Να σου πω την αλήθεια. Εχθές περίμενα να βγάλει μια ξυνήλα. Ναι. Με το τέλος του αγώνα. Να πει κάτι για τις μεταγραφές. Να πετάξει μια σπόντα δική του. Τα περσινά. Ναι. Σίγουρα όχι τα περσινά. Εντάξει, να λέγει ότι κάτι δεν πάμε τέτοιο, για πρωτάθλημα, ξέρω που ναι, μια σπόντα να έλεγε, κάτι να πετούσε. Αλλά έκανε τρίπλα και δεν είπε τίποτα. Άρα είμαστε ακόμα σε πολύ καλό σημείο. Πολύ καλό σημείο. Όταν αρχίσει ας πούμε, να μιλάει και να καταλαβαίνουμε μέσα από τις δηλώσεις του ότι. Γιατί τσαντίζεται, ότι υπάρχει κάτι σε. Θα το πάρουμε γραμμή. Αλλά χθες, ας πούμε, ενώ περίμενα, όταν τελείωσε το μάτς και πήγα προς το μέρος του να κάνει δηλώσεις, περίμενα να πει κάτι, ρε παιδί μου, να πει σαν να έχουμε αργήσει λίγο, παράδειγμα, ή κάτι τέτοιο. Έλα. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Λέω, ενώ περίμενα να πει κάτι, έστω και πολύ μια μικρή αναφορά, δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Ούτε περί καθυστέρηση, ούτε περιμένουμε και τέτοιο. Γενικά ο Λουτσέσκο είναι ένας προπονητής ο οποίος εκφράζεται. Δεν μπορεί να το σταματήσει δηλαδή. Δηλαδή και από τον ΠΑΟΚ να του πούνε μην πει τίποτα, ναι. Θα το πει. Ναι. Πάντως αν δεν ανέβει τουλάχιστον τη δεύτερη εβδομάδα ο Μεϊτέ στην Ολλανδία, θεωρώ εγώ ότι καλό θα ήταν να μην κλείσει. Μετά και να παρακαλάει ο Μεϊτέ με μισό συμβόλαιο από όσο του πρόσφερε ο ΠΑΟΚ. Καλό για τον ΠΑΟΚ θα ήταν αν χάσει την προετοιμασία και δεν ανέβει τη δεύτερη εβδομάδα τουλάχιστον να μην τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα χαλάσει πολλές ισορροπίες κάτι τέτοιο. Πολλοί παίχτες ας πούμε θα πούν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Και ποιος είσαι ρε φίλε εσύ που θα χάσει την προετοιμασία και έρθεις εδώ πέρα. Άλλο πέρσι πως ήρθε, έτσι πέρσι ήρθε σαν δανεικός, και άλλο τώρα να γίνονται διαπραγματεύσεις άμα τη λήξη του πρωταθλήματος και να χάσει όλη την προετοιμασία και μετά να έρθει. Θα γίνουν τα αποδυτήρια άνω κάτω. Θεωρώ. Συμφωνώ, θα πρέπει να τηρηθούν και οι ισορροπίες. Άναγια σου. Δεν είναι λαλάκες οι άλλοι που πήγαν εκεί πάνω. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή είναι η δουλειά και κάποιου παίκτη. Να κολυσεργούμε, να χάσει εδώ πέρα τη νέα μεσημβρία. Οκ. Okay. Την πρώτη εβδομάδα, άντε, να δεχτώ. Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί πρέπει να είναι πάνω. Δεν είναι, θα έπρεπε να το τελειώσει. Μία σοβαρή ομάδα η οποία μπροστά της έχει μία πρόκληση του Champions League. Ναι. Πάνω απ' όλα είναι ισορροπίες στα αποδυτήρια. Συμφωνώ σε αυτό ότι θα πρέπει να τηρηθούν και ισορροπίες στα αποδυτήρια.
είτε λέγεται ΜΕΙΤΕ, είτε λέγεται Στεργιάδης, είτε λέγεται Φαρμάκης, είτε οποιοδήποτε. Έτσι, δεν μπορεί να έρχεται οποτεδήποτε θέλει. Έτσι είναι. Κάτι άλλο έχουμε, Στέλιο μου. Από το χθεσινό φιλικό, να σου πω, περίμενα να έχει λιγότερο κόσμο. Είχε τουλάχιστον πάνω από 300 άτομα η μέρα εργάσιμη. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μίλησα και με ακροατές που ήρθαν, ας πούμε, ακόμα και στο 70 λεπτό του αγώνα. Στο 70 λεπτό, ε. Ναι, επειδή μένουν στη Χάγη και έφυγαν από τη δουλειά Ρονάρων, έφτασαν στο 70. Είδα πολλούς και μίλησα με πολλούς ακροατές και να ξέρεις ότι έχεις την αγάπη τους εδώ. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. Τέτοιες λαλακίες λες στον αέρα και μετά μας λένε ότι είμαστε παοξίδες. Λοιπόν, είδα κάτι φωτογραφίες. Υπέγραφε ο Ρασβάν πάνω σε μπλούζες οπαδών. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, κοίτα λίγο. Αυτό δεν είναι καινούργιο. Ηλικιακό γκρουπ των παιδιών που ζητούσαν αυτόγραφα από τον Ρασβάν. Επειδή ήμουν μπροστά και τράβησε και εγώ φωτογραφίες. Ναι. Ήταν over 50. Άνω των 50, ε. Ναι, δεν ήταν πιτσιρίκια δηλαδή. Δηλαδή αυτοί έχουν ζήσει Σάνων, έχουν ζήσει Λόραντ, έχουν ζήσει Χαν και πήραν αυτόγραφα του. Δεν πιστεύω εσύ τίποτα να πήρε κανένα αυτόγραφο. Όχι, όχι. Okay. Εγώ ήμουν εκεί και κατέγραφα. Κατέγραφες, καλά έκανες. Κατέγραφες. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ εκεί που στέλνουν χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πολύ, καταποδίδω. Άκη Φαρμάκη, 4 φορές τη μέρα τα λέμε. Μπορεί και περισσότερες. Μαζί τα λέμε μία φορά. Ναι. Τι ήθελες και τις άλλες φορές να είμαι εγώ στο στούντιο. Ναι. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Το μεσημέρι είσαι εκεί, αλλά μου λέει ο Γιώργος ότι βγαίνεις όταν βγαίνω. Βγαίνω να κάνω ένα τσιγάρο, να πιω ένα καφεδάκι, ρε φίλε. Δηλαδή, λες και δουλεύω σε οικοδομή. Για να έρθω εδώ, εγώ ξυπνάω από τις 8. Σε παρακαλώ, μην τα λέμε τα ίδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Καλή συνέχεια ημέρας να έχεις. Θα τα πούμε και αργότερα. Να έγινε, να είσαι καλά. Ακούσαμε τη σύνδεσή μας την πρώτη της ημέρας στην Ολλανδία από τον Στέλιο Στεργιάδη. Κάθε μέρα εδώ στο Λίμπρο 107,4 βγαίνει μετά τις 12.30 συμπολίτες. Βγαίνει στο πέναλτι ο Γιώργος Αγόρα μετά τις 3. 3 η ώρα μετά το 3 το διάλειμμα. Βγαίνει στην Πρίζα στο Κωνσταντίνο Τσίψιο στις 6 η ώρα με το που ξεκινάει η εκπομπή. Και εννοείται αν έβγαινε σε μια εκπομπή, ρε φίλε, πού θα έβγαινε? Στο Όχι Άλλο Κάρβουνο μετά τις 8.30, τα φιλαράκια μου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα. Οδεύουμε προς το δεύτερο διαφημιστικό μας. Και με την επάνωδό μας μπορώ να πω σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα ότι θα ανοίξουμε γραμμούλες για πάρτι σας. Μένετε Λίμπερο 107,4, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και όπως τα λέγαμε, ας πούμε, αν είχαμε κάποιον άλλον στο στούντιο, 1:06, χαϊδεύει 1:07 η ώρα. Οπότε είναι η ώρα η δική σας, έτσι, 2310-287-888 και 6945-287-888. Εσείς οι 5-6-7 βαριά, αφού λείπει ο κύριος Παπαδομολάκης από το στούντιο, άρα είμαστε κάτω από τους 10 που μας ακούτε, αν θέλετε μπορείτε να βγείτε. Όταν μετά από δεκαετίες φτάσουμε να μας ακούνε εμάς χιλιάδες, τότε θα βγαίνετε. Τώρα, σας είπα, για Άρη δεν υπάρχει κάτι, εντάξει, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι ρεπόρτερ. Για Φεστράτε περιμένουν επίσημη πρόταση από τη Λέουβεν Λαλουβιέρ παλαιότερα. Για τον Μωρόν υπάρχει από Ισπανία στον τύπο τον Ισπανικό, πιο αξιόπιστος είναι από το δικό μας, θεωρώ εγώ, ένα ενδιαφέρον της Αλμερίας, λέει, για Μωρόν. Ποια Αλμερία, ρε φίλε? Σε κούντα θα παίξει η Αλμερία. Ο πρώτος σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος δεν βλέπει σε κούντα division. Οπότε ή θα φύγει η Αραβία, αν υπάρξει κάποια καλή πρόταση, ή αν υπάρξει από το πάνω μισό της βαθμολογίας στην Ισπανία πρόταση, τότε μπορεί να πάει. Δηλαδή εύκολα θα μπορούσε, εύκολα δεν ξέρω αν θα έπαιζε, αλλά θα έλεγε ναι σε μια πρόταση, ας πούμε, Βαλένθια, Σεβίλης, τέτοιες ομάδες. Εύκολα, θεωρώ εγώ. Οπότε, για να μην πλατιάζουμε, 2310-287-888 και 6945-287-888. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. 7.30 πήγαμε. Το 17-18 αναλόγως την εταιρεία. Ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ δεν είπαμε. Μπορείτε να κάνετε cash out όσοι θέλετε τώρα, τη Μεγάλη Ολλανδία. Ευχαριστώ, κύριε Φαρμάκη. Γιατί, ρε φίλε? Αλλά σε δίνω... τρόμαξα εγώ χθες. Γιατί τρόμαξα? Ναι. Ποια εκπομπή? Πώς λέγεται? Ποια? Δεν είναι σε θέση άμυνας. Ναι. Εκπομπή. Όχι, Λίμπερο, σε θέση Λίμπερο. Α, ναι, ναι. 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 Εκεί οι δημοσιογράφοι ρώτησαν το. Ποιον? Δημοσιογράφο. Ναι. Με αυτό που κάνεις
περιγραφές στους τελικούς τους κυπέλου, ρε. Όχι, δεν κάνω εγώ, αυτός κάνει μαζί μου. Τον τεράστιο Αλέξη Σπυρόπουλο, ναι. Ναι, εσύ που του Ιεροσόλυνση έχει κάνει. Αλήτης είσαι, ναι. Ναι. Είπε προβλέψεις. Και δεν μπόρεσα να τους άκουσω χθες, γιατί έβλεπα κάτι και εγώ με Γκουντάρα που αναλύαν το θέμα του Αυγενάκη. Πες μου, τι είπε ο κύριος Σπυρόπουλος. Ότι το βλέπει, περνάει η Τουρκία, γι' αυτό με τρόμαξε, εντάξει. Αυτό λέω. Εντάξει, δεν πειράζει. Και εντάξει, ρε, εδώ ποντάραμε 18 απόδοση και. Κάτσε, ρε, φίλε, περίμενε. Περίμενε. Πόνταρε 18 απόδοση. Έβαλε 18, 1 ευρώ. Παίρνει 18. Έτσι. Μία μονάδα, μην πούμε ευρώ. Έβαλε μία μονάδα, παίρνει 18 σε κατάκτηση. Σε περίπτωση κατάκτησης Ολλανδία. Αυτή τη στιγμή δίνει 7,5. Άμα θες μπορείς να κάνεις cash out. Όποιος φοβάται, όποιος φοβάται κάθεται σπίτι και κοιμάται. Δεν μου λες. Πες μου. Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι, Πέμπτη, ε? Πέμπτη, ναι. Γιατί? Τέσσερις μέρες πέρασαν. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Για ποιο θέμα? Δεν τρέπεστε καθόλου, δεν είπες τίποτα ούτε μια κουβέντα για το τένις, για το Wimbledon που άρχιζε. Ποιο Wimbledon, ρε φίλε. Ποιο Wimbledon, ρε φίλε. Πες μόνο εσύ. Μόνο με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ ασχολείσαι. Όλη η μέρα σήμερα μισή ώρα. Πες εσύ, τι θες να. Πού θες να σταθούμε στο Wimbledon? Για τον Γκάλι και το Γιαννάκη. Ναι. Για τον Γκάλι και το. Το Γιαννάκη που είπες δεν ήταν ωραίο. Είναι η αλήθεια. Το χειροκροτάει, λέει, δημοσιογράφοι. Ποιο το χειροκροτάει, το... τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη. Ωραίο, όταν μπήκε ο Παναγιώτη στο τέρμα πόλη. Όρθιοι σηκώθηκαν. Ναι, standing κάνανε, ναι. Βέβαια. Στο Wimbledon εγώ είδα όταν ξεκινούσε ότι και ο κύριος Τσιτσιπάς και η κυρία Σάκαρη. Κυρία Σάκαρη πέρασε δύο γύρους. Ναι, αγόρι μου. Πριν ξεκινήσει, pre-game που λέμε, πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, ήταν κάπου σε κάτι αποδόσεις αστρονομικές. Εντάξει. Δεν έχουν τύχει δηλαδή τα δικά μας παιδιά. Κυρία, στο Wimbledon είναι δύσκολο το τουρνάρι. Ξεκινάνε 128 αθλητές. Ναι. Και σηκώνει ο ένας. Ναι. Όχι σαν το Euro στο ποδόσφαιρο που παίζουν 24. Ναι. Αυτά πρέπει να προσέχεις. Αλλά τώρα είσαι από το τένις, είσαι άσχετος, το ξέρω. Εντάξει. Όχι, εμένα το τένις μ' άρεσε ανέκαθεν. Δηλαδή έχω ζήσει Μπιόν Μπόρκ, τον Ατάλο, το γούσταρα. Τους μεγάλους αγώνες Μπόρκ, Μαγκερόου και έτσι. Ναι, ρε. Όχι, ρε φίλε. Τι λένε. Μετά εγώ γούσταρα πάρα πολύ Ιβάν Λεντ, τον Τσέχο. Πάρα πολύ. Ιβάν Λεντ. Όχι, Τσέχο. Τσεχοαμερικάνος. Εντάξει, Τσεχοαμερικάνο, ναι. Τι εντάξει. Μ' άρεσε το τένις, αλλά τώρα αυτό εδώ το σπρώξιμο που γίνεται από τα μέσα στον Τσιτσιπά, ο οποίος βγήκε να κάνει και διαφήμιση στον κορονοϊό και ο ίδιος δεν τηρούσε τα μέτρα, στην κυρία Σάκαρη. Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν θα πάρω. Εντάξει, το έχω καταλάβει. Δεν μου λες, ναι. Πήρες απάντηση από τον κύριο Ζουλά, τίποτα. Από ποιον, από τον κύριο? Το κύριο Ζουλά, ρε, αυτός που είναι στο ΕΡΤ. Το Ζούλα. Όχι, δεν πήρα καμία απάντηση, ρε φίλε. Ναι. Οφείλουν να δώσουν. Κύριε, απάντησε, κάτι έλεγες. Οφείλουν να δώσουν τη δημοσιότητα πόσο στοίχησε το ταξίδι των διεθνών. Ναι, απάντησε, είπε τίποτα. Δεν είπε, τι να πούνε. Αφού τα δικά μας παιδιά βολέψαμε. Αν στις επόμενες εκλογές. Κατέβω κι εγώ. Πολιτευτώ με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν βγω. Δηλαδή. Δεν με τιμήσει. Με όσα γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα με το άλλο κομμάτι. Ναι, ναι, έτσι λες εσύ. Λοιπόν, δεν γίνεται πάλι τσίρκο. Έχω σίγουρα θέση σε ένα πάνελ της ΕΡΤ. Σίγουρο είναι αυτό. Αν αποτύχω σαν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα με βολέψουν κάπου. Ακόμα και αριστερός που είμαι, αν πω ότι ψηφίζω Κυριάκο, βλέπε Ντέμι, θα πάρω θέση, ρε φίλε, θα πάω στο Μουντιάλ. Στην Αμερική, στο επόμενο. Αξιοκρατία. Στην Αμερική γίνεται. Ναι. Θα πάρει το δεύτερο σεριολίο και θα αποσυρθεί. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, εσύ πείτε πάλι μας. Με γεωγραφία ασχολείσαι. Σε ποιο θέμα? Άκουγα πριν μερικές μέρες πάλι έλεγες ότι Σπόρτη Χιχών, λέει, βρίσκεται στην περιοχή Αστούρια. Αστουριάνη, ο ναι. Ο Πόρτο που βρίσκεται στη Ιταλία. Ναι, τι έλεγες πάλι? Το Πόρτο δεν είναι περιφέρεια της Ιταλίας, αφού ο κύριος Μπάτσι έφυγε για οικογενειακούς λόγους να είναι στη χώρα του. Τι το κόλλες με τον κύριο Μπάτσι, έφυγε πριν 13 μήνες. Όχι. Τίποτα δεν αφήνω να πέσει κάτω. Μας προλόγιασαν πέρσι όλο το σύστημα αυτό, φίλε Σπάρτα, και μας είπε ότι ο Μπάτσι έφυγε για οικογενειακούς λόγους να είναι στην οικογένειά του στην Ιταλία. Και προχθές. Ναι, πήγε εκεί, τα βρήκε με τη γυναίκα του, με τον σύντροφο. Δεν είχε χώρηση. Όχι. Και φέτος ο κύριος Μπάτσι ανακοινώθηκε από την Μποαβίστα. Και έθεσα το ερώτημα.
Το Οπόρτο είναι περιφέρεια της Ιταλίας και βγήκε ο κύριος Τεριάδης και λέει για συμφωνία χαρακτήρων χώρισε πέρσι Ράσβαν Μπάτσι. Αυτά έλεγε πριν ένα χρόνο, όχι τώρα. Δεν υπόθηκαν αλλά πριν ένα χρόνο, ρε φίλε. Φέτος υπόθηκαν. Αλλά δεν γράφονται, δεν λέγονται πουθενά. Τι να πεις. Και αυτός ο κύριος Τεριάδης κάθε μέρα βγαίνει και πάντα για το καιρό μιλάει. Ρε. Ναι. Είναι ο Αρναούτογλου του Λίμπερο. Αλλά αυτός έγινε ευρωβουλευτής. Τι καιρό κάνει, τι βρέχει, βορειοδυτικός αέρας, μοφόρ, όλα αυτά τα λέει. Καμιά μεταγραφή δεν θα την πει. Πήγε χθες να κάνει μετάδοση του αγώνα με το λάπτοπ χωρίς ομπρέλα, ρε φίλε. Έγινε παπί το λάπτοπ. Αφαρούσε αδιάγραφο που το παρισθές, ρε. Είσαι αλήτης. Καλή συνέχεια ημέρα να έχεις, Σπάρτακε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Παλμάκη. Παρακαλώ, κύριε μου. Είδατε τον Καμαρά? Τον είδα, ναι. Μπαμπάτσικος μου φάνηκε. Μπράβο. Τον πήρατε φωτογραφία για το δωμάτιό σας? Τον Καμαρά, όχι ρε φίλε. Και όχι ρε φίλε. Τι να κάνω, τον Καμαρά να έχω στο δωμάτιό μου. Ναι. Δύο εβδομάδες έψαχνες φωτογραφία του Καμαρά, κύριε Παρμάκη. Ζητούσα φωτογραφία του Καμαρά. Ναι, να δω. Είναι. Τον είδα live σε αγώνα. Είχε και βίντεο, μπορείς να τον πάρεις και να το βλέπεις κάθε μέρα. Εσάς χθες σας φάνηκε ο Καμαρά όπως ήταν τις δύο πρώτες ημέρες της προπονήσης που μας λέγαν όλοι οι δημοσιογράφοι με ένα στόμα, μια φωνή και στα κείμενά τους? Σε θέλει δουλίτσα. Δεν ενδιαφέρουν τους γράφουν οι δημοσιογράφοι. Ωραία, τότε τι σε ενδιαφέρει, τι θα πει ο Φαρμάκης, ενδιαφέρει? Με λέει γιατί κατηγορείς να τώρα για τον Πάτη. Ναι. Συγγνώμη που δεν σε πήρα τη γνώμη, ρε, ο Πάτσι για να φύγει. Κι εγώ συγγνώμη που σας βγάζω την τζίμπλα. Αν θέλετε να ζείτε στον κόσμο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή της ΠΑΕ ΆΡΙΣ και να σας σερβίρουν και να τρώτε ό,τι σας σερβίρουν, είναι δικαίωμά σας. Εγώ θέτω ερωτήματα που δεν τα θέτουν άλλοι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, πείτε μου, κύριε μου. Κύριε Φαρμάκη, γίναμε 62-63 χρονών και λες να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Ζωή να έχετε να τα κατοστήσετε με υγεία. Επίσης. Ναι. Αλλά δεν μπορεί. Και κάτι ακόμα. Πείτε μου, κύριε μου. Λίγο σεβασμό στο Γιαννάκη. Ποιο είναι ο Γιαννάκης? Α, ο Παναγιώτης. Εγώ δεν το χώνευα. Ναι. Ναι, τον Παναγιώτη. Το σέβομαι, γιατί δεν το σέβομαι. Τον Γκάλι τον διώξατε. Τον Γκάλι τον διώξατε. Ένας από τους λόγους ήταν και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Μπήκε μπροστά. Δεν έχει σημασία. Τι έχει σημασία για εσάς? Γιατί αυτό που διώξανε τώρα τον Πενέδη. Μπήκε, τα έχουμε πει πολλάκις φορές, όχι Παύλος. Μπήκε το, ο τότε σύνδεσμος. Ο τότε σύνδεσμος. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο συγχωρεμένος ο Μητρούδης μπροστά για να φάνε τον Γκάλι. Γιατί ο Γιαννάκης ήθελε να έχει το ακριβότερο συμβόλαιο στον Άρη και να είναι ο Άρης του Γιαννάκη. Και τον επόμενο χρόνο έκανε προσφυγή. Να μην τα πω αυτά. Εσύ αυτά τα έχουμε πει. Ωραία. Ποιο σεβασμό, δεν τον έβρισα. Είπα ο Παναγιώτης από την Κοκκινιά. Έστειλε φίλος μήνυμα και το είπα ο Παναγιώτης Γιαννάκης από την Κοκκινιά. Είπα κάτι ψέματα? Όχι. Γιατί και ο Παναγιώτης σας έπαιξε μπάσκετ. Έπαιξε και πληρώθηκε και ο ένας και ο άλλος. Απλώς ο ένας έφυγε με προσφυγή, διεκδίκησε τα χρήματά του και τα πήρε όταν ο Άρης δεν είχε μία. Και ο Γκάλης τον τελευταίο χρόνο συμβολέου του 300 εκατομμύρια δραχμές δεν έκανε ποτέ προσφυγή. Αυτά για την ιστορία. Όπως στην ιστορία είναι χθες μπαίνοντας στο σεφ ο Γκάλης σύστηκε το γήπεδο και όταν μπήκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης από την Κοκκινιά χειροκρότησαν τα δημοσιογραφικά. Να μην πούμε την αλήθεια. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι τον φάγατε τον Γκάλη. Τον φάγατε. Αλήθεια είναι. Και το βρήσανε τον Γκάλη στην πρώτη του επάνωδο στη Θεσσαλονίκη. Δε τι, ψέματα από μένα δεν θα ακούσεις. Τι να ακούσω, δεν ξέρουμε, αλλά για την ομάδα στον Άρη που θα πάει στην Τολεμαϊδα, ας ερχόταν καλύτερα εδώ στο... Πού? Στο Πάικο, πιο ωραία θα ήταν. Δεν έκανες πρόταση ρε φίλε. Στείλε ένα μέρη στην ΠΑΕ Άρης, μπας και το αλλάξουνε. Εσύ ναι. Δεν θα πάει ο Άρης όμως μόνο στην Πτολεμαϊδα φέτος. Θα πάει και στην Πτολεμαϊδα, θα πάει και στο Ρότερνταμ. Για να δούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια ημέρας, Μιχάλη. 2310-287-888 και 6945-287-888. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια και χαράς. Καλώς το να. Εκτός από τον Γκάλι, υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας. Ποιος? Για αυτό που έγινε σε σχέση με το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Ναι.
το μπάσκετ και είναι εντυπωσιακό, αλλά συνέβη. Είχε άλλο σημείο αναφοράς. Είχε την Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ενώ το ποδόσφαιρο το σημείο αναφοράς ήταν η Αθήνα. Και όταν το μπάσκετ κατέβηκε στην Αθήνα μετά το 2000, δεν είχαμε κανένα απολύτως αποτέλεσμα από όλα αυτά που έκανε η Εθνική Ελλάδος, γιατί ήταν και εκείνο πια στην Αθήνα. Mm-hmm. Τι κάνει η Αθήνα που όλο την κατηγορούμε? Είναι η παρακμή. Είναι ο χώρος που παράγει παρακμή. Όταν λοιπόν πάει και γίνεται εκεί υδροκέφαλο, χάνεται οτιδήποτε δημιουργικό υπάρχει. Δεν υπάρχει δημιουργικό. Η παρακμή παράγει παρακμή. Και αυτό δυστυχώς έγινε και για τον μπάσκετ στο επόμενο βήμα. Αλλά το πλεονέκτημα στον μπάσκετ είναι ότι αυτοί που ασχολούνται μαζί του δεν έχουν παράγοντες Αθηναίους. Ξέρεις, ήμασταν τρία σωματεία εδώ στη Θεσσαλονίκη που παλέψαμε να κάνουμε ένα νεωτερισμό, μια επανάσταση. Προσπαθήσαμε δηλαδή ο κόσμος να πάρει την τύχη στα χέρια, το σωματείο στα χέρια του. Ουσιαστικά αυτό έγινε και στον Ηρακλή και στον Άρη και στον ΠΑΟ. Ξέρεις τι έγινε? Χτυπήθηκε αλίπητα από την παρακμή των Αθηνών 1-1 και τα τρία, και χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Γιατί οι παράγοντες αυτοί έχουν τεράστια συμφέροντα και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άρα το μόνο που έμεινε πια, το οποίο δεν μπορούν εύκολα να τα βάλουν, είναι να δημιουργηθεί ένας αντίποδας, μια αντίπαλη δύναμη. Αυτό το έκανε ο Σαββίδης, περιμένω να το κάνει και ο Άρης και μακάρι να το κάνει και ο Ηρακλής. Τότε θα υπάρξει ισορροπία. Μέχρι τότε όμως αυτή την παρακμή θα την πληρώνουμε. Θέλω να διαφωνήσω μαζί σου και δεν μπορώ. Όχι, θέλω να διαφωνήσω και δεν μπορώ. Δίκιο έχεις, φιλάρετε. Δίκιο okay. έχεις. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια ημέρας. Αυτό είναι το μεγάλο μου θέμα, ότι ναι, τις πιο πολλές φορές μας λένε ότι τα βάζουμε μαζί τους άδικα. Δεν είναι άδικα. Δυστυχώς δεν είναι. Μακάρι να ήτανε. Mm. Μακάρι να φταίγαμε μόνο εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς όμως όλα ξεκινάνε από εκεί κάτω. Έτσι είναι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια ημέρας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Άκη. Γεια σου. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Θα σε στεναχωρήσω κι εγώ λίγο με τον Γιαννάκη. Και με στεναχωράς. Καταλαβαίνω, δεν το συμπαθείς. Ναι, φαντάζομαι έχει δώσει κι αυτός κάποιες λαβές. Mm. Σαν παίκτης ο Γιαννάκης, επειδή βλέπω πολλά χρόνια μπάσκετ, λίγο πιο μεγάλος από σένα. Ο Γιαννάκης, όπως θυμάμαι, είναι το 59 γεννημένος και το 57 ο Γκάλης, αν δεν με απατέχει. Έτσι είναι. Ναι, δύο χρόνια διαφορά. Ναι. Είναι, νομίζω, την πρωτοχρονιά είναι ο Γιαννάκης του 59 και το 50. Mm. Το έλεγε και όλος και το 57 ο Γκάλης. Ο Γιαννάκης παίζει στις εθνικές από το 77. Mm. Δηλαδή τον έχω δει σε βαλκανικούς στην Αθήνα, μεσογειακούς στο Σπλίτ. Mm. Έχουν και δει δύο φορές στη Γιουγκοσλαβία τότε. Είναι ο παίχτης που στην Ισπανία εκτιμούν περισσότερο από όλους. Τον έχουν ως πρότυπο του Παναγιώτη Γιαννάκη, τουλάχιστον κάποια χρόνια πριν, εν πάση περιπτώσει. Η εθνική έχει πάει σε μουντομπάσκετ χωρίς τον Γκάλη το 90, αν θυμάσαι. Με τον Γιαννάκη. Mm. Με το Γαλακτερό, με το Καλάθι εκείνο που είχε. Με το Καλάθι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Του Γαλακτερού, μπράβο. Mm. Το κάρφωμα το οποίο ακυρώθηκε. Mm. Και έκανε μια εξαιρετική πορεία με τον Γιαννάκη. Είναι μεγάλος αθλητής. Mm-hmm. Θα πω και εγώ το κλισέ, δεν είναι κλισέ ίσως, ότι ο Γκάλης δεν αποτελεί προϊόν της ελληνικής μηχανής παραγωγής παικτών. Ο Γκάλης είναι ένας εκπληκτικός παίχτης, δεν ξαναείδαμε τέτοιον ποτέ. Mm-hmm. Αλλά δεν αποτελεί προϊόν του ελληνικού μπάσκετ. Ο Γιαννάκης είναι εντελώς προϊόν του μπάσκετ και στον Ιωνικό Νικέας με τον Μπερτέση που έπαιζε και με, τους, με όλους εκείνους. Είναι ένας εκπληκτικός παίχτης. Mm. Μπράβο. Τώρα, σαν χαρακτήρας δεν τον ξέρω στην ομάδα, δεν τον έζησα. Mm. Να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι και στις εποχές ο Γκάλης δεν υστερούσε στα λεφτά. Ο Γκάλης ήταν στιγνός επαγγελματίας. Mm. Στιγνός. Τώρα, αν στο τελευταίο του συμβόλαιο έκανε αυτό, μπράβο του,
Ποτέ όμως ο Γκάλης δεν έμεινε έξω από Άρης ΠΑΟΚ. Και αναφέρουμε σε Άρης ΠΑΟΚ γιατί ήταν τα παιχνίδια τίτλου, ας πούμε, γιατί ήταν απλήρωτος. Ναι. Ο Γκάλης το καλοκαίρι έκανε μουτσουνάκια για να υπογράψει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Έκανε μόνο τις προπονήσεις με τον Ραμπότα στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Αλλά όταν ξεκινούσαν τα επίσημα παιχνίδια του Άρη, έδινε το παρόν. Ο Άρης δεν το έδινε. Μεγάλος αθλητής ο Γιαννάκης. Αλλά εκεί πέρα. Ο Γιαννάκης ήταν μεγάλος αθλητής. Ήταν μεγάλος αθλητής. Ο Γκάλης ήταν κάτι διαφορετικό. Είναι σαν να συγκρίνεις με αναλογίες τον Τζόρνταν με όλους τους υπόλοιπους. Ναι, δεν μπορεί να συγκρίνει. Ο Γκάλης ναι, ήταν ασύγκριτος. Πέρασε, ήταν ένα αστέρι που πέρασε, δεν ξαναφάνηκε άλλο. Ο Γιαννάκης ήταν ένας γήινος παίχτης. Η εθνική, χωρίς το Γιαννάκη και με τον Γκάλη, δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Πριν τον Γκάλη δεν έκανε κάτι η εθνική όμως. Η εθνική πριν τον Γκάλη, η εθνική πριν τον Γκάλη, μιλάς εσύ για το 79-80 και πριν ουσιαστικά. Ναι. Παίζαμε κάτι ντέρμπι με Ρουμανία, με Σουηδία, πολλές φορές τα χάναμε. Έχει κερδίσει, του ξαναλέω. Έχει κερδίσει δύο φορές. Και στο βέβαιο που είχαν πάει το 81 σε κάτι προελπιακά με τον Γκάλη στην αρχή δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν η είχε δέσει ακόμα αυτή... το γλυκό. Ναι. Η εποχή Γκάλη είναι αυτή που είναι. Ένας εκπληκτικός παίχτης. Απλά ήταν στιγνός επαγγελματίας, το ξαναλέω, το θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι προς αγιοποίηση ο Γκάλης όσον αφορά τα χρήματα. Στιγνός επαγγελματίας στις διαπραγματεύσεις. Σκληρός, πολύ σκληρός επαγγελματίας. Πάρα πολύ σκληρός. Απλήρωτος έπαιζε ο Γκάλης. Άλλοι δεν παίζαν απλήρωτοι. Δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις αυτό, δεν σε αφήνω καθόλου. Δύο παίχτες στα τοπικά ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ Άρης βάλαν τα χρήματα πάνω από τις ομάδες τους. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Πέτζας τον Γιάνκοβιτς. Δεν παίξανε στα τοπικά ντέρμπι. Ναι. Ο Γιαννάκης είχε και συγκεκριμένο μάνατζερ από πίσω, δεν ξέρω ονόματα. Μεγάλος παίκτης ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Γένους τυλικού. Ναι, εγώ προτιμώ να σταθώ σε αυτό. Πολύ μεγάλος παίκτης. Αν σταθούμε σε αυτό, ποτέ... okay, ναι. Δεν ήταν ποτέ Γκάλης. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν υπάρχει τέτοια. Ψευτοδίλημα είναι αυτό. Αλλά ήταν μεγάλος παίκτης. Πέρασε και από το NBA. Πήγε, του είχαν πει να μείνει στους Celtics τότε, ο Auerbach. Δεν ήταν τυχαίος παίκτης ο Γιαννάκης σε εκείνες τις εποχές. Πολύ καλός. Εν πάση περιπτώσει, τελειώσαν όλα αυτά. Okay. Κάτι για μια απορία που έχεις, γιατί ποια? Τι γίνεται με το Σαμάτα, γιατί δεν φεύγει. Όχι απορία, γιατί λέω, ρε παιδί μου. Αν θα τον δώσει. Ναι, όχι, ότι αν σήμερα αύριο μεθαύριο σκάσει μια πρόταση, δεν το δίνεις ΠΑΟΚ γιατί δεν έχεις φέρει άλλον. Όχι, γιατί όσο κάνει αυτόν τον καιρό που κάνει στην Ολλανδία, το παλτό το καλό είναι χρήσιμο. Δεν το διώχνει. Είσαι αλήτης. Καλή συνέχεια ημέρας να έχεις. Χαιρετώ. Γεια χαρά. 23-10-287-888. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Επιτέλους, μετά από 12-13 λεπτά, για το Γιαννάκη το εμπεδώσαμε. Ρε. Και εμείς τα ζήσαμε αυτά. Εντάξει, πολύ καλός παίκτης και πολύ καλός παίκτης. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται ξανά να αναμασάμε τα ίδια. Τώρα, για το φιλικό που έπαιξε Παναθηναϊκός χθες, να είναι έτοιμη η ομάδα με το καλό στα τρία μάτς, στους τρεις γύρους αρχής γενομένης, 24 του μηνός, Άκη. Αν και εσύ είσαι Ιδανός, αλλά εντάξει, νομίζω δεν σου καίγεται καρφί, αλλά το δικό μας το καρφί καίγεται για τους προκριματικούς και για το τελικό του στα play-offs. Έτσι είναι. Όσον αφορά το Champions League, έτσι, δεν μιλάμε τώρα να πάμε πάλι πέρας και αυτά. Τώρα, άκουσα σήμερα τον πρόεδρο, τον εργαζομένο, εκπρόσωπος, τι ήταν εκεί στο αεροδρόμιο, που λέει 5 μέρες τώρα, Μίτσο, είχαμε υποστείλει στα Υπουργεία όλο αυτό το θέμα με αυτόν τον τύπο που παρίστανε τον Υπουργό. 5 μέρες, λέει, το είχαμε στείλει στα Υπουργεία και νομίζω και στα κανάλια, αλλά μούγκα, πνίξιμο, μέχρι που το voice, νομίζω, ένα voice το ανέβασε και έγινε αυτό το θέμα. Λογαριάσανε χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς το βίντεο. Ναι. Αυτό το είπαμε ενώ Σταύρος, επί 7 λεπτά εκεί πέρα έβριζε, βαρούσε καρέκλες, απειλούσε, α δείτε ποιος είμαι εγώ, έχω ασυλίες, έχω τέτοια. Αλλά αυτός ο τύπος, το θέμα είναι ότι δεν ξεκινάει τώρα τη δράση του. Πριν 5 χρόνια με την ΠΑΟΚΑΡΑ μας, με όλη και την πλεκτάνη, με τις πολυδιοκτησίες, με αυτά, το αφήνω αυτό. Μόλις πέρυσι δεν απείλησε τους Θεσσαλούς, Άκη, τους πλημμυροπαθείς. Τους είπε, ή ψηφίζεται αγοραστό ή δεν έχει αποζημιώσει από τις πλημμύρες. Δηλαδή, τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, για τις απευθείας αναθέσεις που έχει κάνει εκεί στα Υπουργεία του, για τα έπιπλα που άλλαξε εκεί, 1.000 ευρώ στα γραφεία, 20.000 ευρώ για selfie. Καλά, πόσο έχει μια selfie, Άκη, τζάμπα. Η selfie τζάμπα δεν είναι. Έτσι ξέρω κι εγώ. 20.000 χρέωση για selfie το Υπουργείο Αθλητισμού τότε στους Ολυμπιακούς. Δηλαδή
πού να τον πιάσει, όπου και να τον πιάσει αυτόν τον τύπο λερώνεσαι. Και τώρα ξαφνικά, αλλά τι, όταν είναι κολλητός της Ντόρας, όταν την έχει ακολουθήσει και στη Δημοκρατική Συμμαχία τότε πριν 12-13 χρόνια, που η Ντόρα την κοπάνησε από τον Σαμαρά τότε, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και την ακολούθησε Αυγενάκης, όταν είναι κολλητός της Ντόρας, δύσκολα να το φας, Άκη μου. Αλλά τώρα, αφού βρωμίστηκε τόσο, δεν τους έπαιρνε άλλο. Δεν μπορούσα να κάνω. Και καλά λέω, τι Άκη. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Δεν μπόρεσαν να το πνίξουν. Δηλαδή, αν συνέβαιναν όλα αυτά με πάψιδες, με καραμαλίδες, με λιγνάδιδες, με φουρτιώτιδες, με διαφθοράες, με σκάνδαλα, με ανομαλίες, με σε άλλο κόμμα, τι θα είχε γίνει, ρε Άκη. Τι θα είχε γίνει, μπορείς να μου πεις. Εμφύλιος. Όχι εμφύλιο. Κρεμάσματα στο Σύνταγμα κανονικά. Αλήθεια. Και η κατρακύλα. Και η κατρακύλα θα ήταν στο 5-10, αργά αλλά σταθερά τους παίρνει χαμπάρι ο κόσμος, Άκη. Και πιστεύω αυτό το κόμμα επιτέλους να καταλήξει εκεί που πρέπει, στο 5-10 αυτά. Και να ευχαριστούν τους γέρους, Άκη. Ξέρεις πόσο πήρα στους γέρους τώρα στις ευρωεκλογές. Αυτό τους ανέβασε, ναι. Kim Jong-un, ποσοστά. 40%. Πρέπει 40% άνω των 60-65 για μένα δεν πρέπει να ψηφίζουν. Για μένα. Αυτό το κράτησα και πάλι. 40% πήρε μαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 15-17 στου συνταξιούχου. Ενώ ξαναπήρε πίσω την νεολαία ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν έπρεπε. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Δηλαδή και τι να πει και τι να πει και τι να πει. Τέλος πάντων, θα έχουμε εξελίξει μέσα στο 24. Να σε καλά, καλή συνέχεια ημέρα. Και σε εθνικό μέτωπο, εθνικό μέτωπο βλέπω για προώρες εκλογές. Και σε εμάς θα έχουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Αυτοί οι αυγενάκηδες, Άκη, δεν μπορούν να κρατήσουν άλλο. Αυτό το κόμμα είναι γεμάτο αυγενάκηδες. Ακόμα όμως μέχρι σήμερα, ακόμα να είμαστε δίκαιοι, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Οκ, η κακή είναι αυτή. Πολιτική εναλλακτική λύση ακόμα δεν υπάρχει. Γι' αυτό το δεύτερο κόμμα πήρε 14,9. Να είμαστε δίκαιοι. Αν ο κόσμος θέλει, Άκη μου, τους βροντόσαυρους με οι μαράκηδες και Βόζεμπερ, Ρόζεμπερ, πώς λένε αυτό, δεν τους θέλει. Το είδες, τους έριξε στο 28. Πρόταση όμως ακόμα δεν έχουμε φέρει, ρε φίλε. Ένα χρόνο. Και δεν θέλει το νέο αίμα 35 χρονών Κασελάκης με νέες ιδέες που κατεβάζει προκριματικές εκλογές για την Ευρωβουλή. Εμείς τα μέλη του κόμματος που ψηφίσαμε για το ποιους θέλουμε υποψηφίους. Αν λέει ότι θα τα πάρει από τις τράπεζες 1,5-1,600 δις και άλλο τόσο από καύσιμα και ενέργεια 3,200 για να τα δώσει στο λαό για να απαλύνει από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση τα καύσιμα εκεί, αν δεν τα θέλει αυτά και θέλει ΦΠΑ 24 και ακρίβειες και φτώχες, ας ξαναψηφίσουν αυτούς, τι να πούμε, ρε Άκη. Εννοείται, δημοκρατία έχουν. Πάντως εγώ δεν το βλέπω να μακροημερεύει τον Στέφανο. Να το ξέρεις. Το Στέφανο, κάνει το μεγάλο. Δεν θα μακροημερεύσει ο Στέφανος. Θα δεις. Θα το ξαναπούμε, Άκη. Να σε καλά, καλή συνέχεια ημέρας να έχεις, αδελφέ. Λοιπόν, μένετε στις γραμμές, ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε, έτσι. Άμα θέλετε, καλείτε και στο διάλειμμα 2310-287-888. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Συμπολίτες, θα πάμε μέχρι τις 2:22 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή σας. Το τηλεφωνικό κέντρο 2310-287-888 και 6945-287-888. Επί του υπηστηρίου, μία είδηση που θα χαροποιήσει πολύ κόσμο της αξιοαγάπητης ομάδας του Manchester United, ανανέωσε μέχρι το 26 ο Ten Hag. Πολύ ωραία είδηση. Δηλαδή άλλα 2 χρόνια και 11, 13 χωρίς πρωτάθλημα. Καλά είναι. Μέχρι τα 30 που κάναμε εμείς έχετε μπροστά σας άλλα 17 χρόνια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς κύριε μου είστε. Καλησπέρα σας. Ήθελα να απαντήσω στον προηγούμενο να κάνει λίγο υπομονή. Ναι. Οι δεξιοί θα πάθουν την πλάκα τους σε 11 χρόνια. Τρία χρόνια που έχει ακόμα ο Μητσοτάκης, ναι, και άλλα δύο τετραετίες που θα βγει, ναι, 11. Ναι. Μετά από 11 χρόνια, ναι, να ακολουθήσουμε την συμβουλή του Χάρη Κλίν, που έλεγε τα νότα σας ακάλυπτα αφήστε στον εχθρό σας. 11 και 5, 16 χρόνια δηλαδή θα έχουμε, Κυριάκο, 4 τετραετίες προβλέπετε.
Όχι, άλλες δύο. Τρεις που είναι τρία χρόνια τώρα και άλλες δύο τετραετίες, 11 χρόνια. Καθίστε, κυρία μου. Τα τρία χρόνια που απομένουν για τη δεύτερη τετραετία του, θα πάμε δύο τετραετίες. Και μου λέτε. Όχι, άσε την πρώτη, ξέχασε την. Θέλει και ο ίδιος να την ξεχάσει, ναι, πείτε μου. Αλλά πόσα χρόνια θα έχουμε, Κυριάκο? Αλλά 11? 11 χρονάκια. 11 αλλά χρονάκια. Μετά θα κάνουμε τους δεξιούς να τρέχουν από το φόβο τους. Ναι, 11 χρόνια. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάνει να κάνει λίγο υπομονή ο προηγούμενος. Γιατί δεν είναι βιαστικά τα πράγματα, σιγά σιγά. Πολλοί κόσμοι θα κάνουν υπομονή. Πολλοί κόσμοι θα κάνουν υπομονή 10 χρόνια. Εγώ θυμάμαι τον Δροσογιάννη έδινε κάτι μπουνιές, να πούμε, στον τροχονόμο. Ο Μπάκαλος έδωσε κάτι μπουνιές, μια κοπέλα υπάλληλο. Τα ξεχάσαμε αυτά? Αντί να ξεχάσαμε. Πάμε μπροστά, πρέπει να γυρνάμε πίσω, ας πούμε. Δεν ξέρω, φίλε, πώς γυρνάει ο Κασελάκης. Μπρος και πίσω, δεν ξέρω. Ναι. Αυτά είναι δικά σας θέματα, εγώ δεν τα ξέρω. Με συγχωρείτε. Okay. Όχι, τίποτα. Έγινε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια ημέρας να έχετε. Να σφίξουμε το σονάρι όλοι άλλα 11 χρόνια. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, φιλαράκι Νίκος. Καλώς τον. Γρήγορα για το μπάσκετ. Για να εγώ δεν εξετάζω τι χαρακτηρίζει, είναι τα λεφτά και το ρατάλο. Εγώ ξέρω ότι Γκάλης Γιαννάκης και θα συμπληρώσω Σούμποντης ήταν όλη η ιστορία σας. Όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν καλοί, αλλά βοηθούσαν αυτούς τους τρεις. Χωρίς το Γιαννάκη δεν θα υπήρχες αυτό εδώ που έκανες, την αυτοκρατορία. Γιατί ο Γιαννάκης ήταν όλη η ομάδα. Ο Γκάλης ήταν one man show. Γι' αυτό και βγήκε και το παρατσούκλι στο Γιαννάκη, ο Δράκος. Και να σου θυμίσω, επειδή τα παρακολούθησες, τα κρίσιμα σου σε κάποια παιχνίδια, γιατί τα παιχνίδια ήταν παουκάρις τότε, τα έπαιρνε όλα ο Γιαννάκης. Γιατί ήταν ελεύθερος, ας πούμε, επειδή στον Γκάλη πέφτανε τρεις πάνω, αλλά εντάξει. Μιλάμε για κάτι σου τριών πόντων έξω, όλα τα έπαιρνε στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Γιαννάκης. Γιατί του δίνε ασίστ τον Γκάλης, γιατί ο Γκάλης ήταν κλεισμένος από δύο και τρεις παίχτες. Αυτό είναι, Νίκο. Όσο αφορά να θέσουμε θέμα αμυνάς, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Γκάλης ήταν καλύτερος στην άμυνα από τον Γιαννάκη, γιατί ο Γκάλης δεν έπαιζε καθόλου άμυνα. Να πάμε στα δικά μας λίγο, Άκη. Πάμε. Εγώ είπα τη γνώμη μου. Ναι, αγόρι μου. Άκουσα το Στέργιο να κάνει την ανάλυση του παιχνιδιού. Πολύ ωραία. Είπε δύο γκολ του Λεμπέρα στην προπόνηση, η ευκαιρία του Ντεσπότοφ. Εγώ ρωτάω, η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ πότε έγινε και από ποιον έγινε? Ήταν το ωραίο σιρτό σου του Κουαλιάτα που ξεχυλώθηκε τροματοφύλακας να τη βγάλει σύριζα από το δοκάρι. Γιατί δεν την κάνεις αναφορά, κύριε Στέλιο? Η εκτίμησή του, και πολύ σωστά ολονών η εκτίμηση είναι, ότι αυτό το παιδί θα δοθεί δανεικός. Ακόμα δεν ξεκίνησε η προετοιμασία από το φιλικό, η εκτίμηση. Και σίγουρα έτσι θα γίνει. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, χωρίς να υποβαθμίσω τα νεαρά παιδιά, ίσα-ίσα είμαι υπέρ των νεαρών παιδιών. Ανέβασα στην πρώτη ομάδα, στην προετοιμασία, το παιδάκι ο Κούμας, ο οποίος λέγεται Δεκαράκι, πάρα πολύ καλός παίκτης, και μπράβο τους. Στην πρώτη του εμφάνιση σε φιλικό του ΠΑΟΚ έπαιξε στη θέση του νούμερο 10, ένα δεύτερο ημίχρονο. Ακουγωμάκι. Ακούγεσαι πεντακάθαρα. Ο Κουαλιάτα, που είναι επένδυση με πολλά λεφτά, έφυγε, πήγε δανεικός από εδώ από εκεί στην ΚΑΠΑ 23. Επανέρχεται, τον δίνεις μια ευκαιρία. Πρώτο φιλικό, γιατί να μην το χρησιμοποιήσεις στη θέση του και κάνει το πείραμα του Μουρκ να τον πας εξτρέμ, όπως τον είχες δύο χρόνια. Να τον δεις και αυτόν τον παίχτη. Ναι. Πάμε στη δεύτερη απορία που έχω. Εγώ προσωπικά, βλέποντας τον Εκόνγκ εκτές να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στράβωσα. Πολύς κόσμος. Αυτός ο παίκτης έγραψε εκεί που έγραψε την ομάδα για να κάνει τον γούστο του τραυματίας στο κύπελο με την εθνική του κτλ. Παίζει στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ με Κουλιαράκι, Αριστεροπόδαρο και Νάσπερκ. Σωστά. Όπως ανέβασες από την ΚΑΠΑ 19 το ταλέντο σου, τον Κούμα, ακούγεται, εγώ δεν τους ξέρω, ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει δύο πολύ καλά στόπερ, τον Παναγιώτου και έναν Κοτά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, λέγεται, ναι. Γιατί δεν ανεβάζεις
στην προετοιμασία ένας παίκτης παραπάνω και ένα στόπερ, το Παναγιώτου παράδειγμα, να παίξει κι αυτός και μου χρησιμοποιείς πάλι δύο αριστεροπόδαρους. Γιατί γίνεται προτίμηση σε έναν παίκτη π.χ. ο Γκούμας και δεν γίνεται και προτίμηση σε έναν παίκτη π.χ. ο Παναγιώτου τη στιγμή που τον χρειάζεσαι τον Παναγιώτου περισσότερο, διότι δεν έχεις δεξί στόπερ? Αυτές είναι οι απορίες μου. Κρίμα που δεν είναι ο κύριος Στεριάδης να τις απαντήσει. Τι, και ο Στεριάδης και ο κάθε Στεριάδης δεν μπορεί να τα απαντήσει. Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να τεθούν στον προπονητή. Δεν είναι υπεύθυνο ο κύριος Στεριάδης. Όχι. Ο Στεριάδης και ο κάθε Στεριάδης. Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να τεθούν από τους ρεπόρτερ στον προπονητή κάποια στιγμή. Κατ' εμέ. Αυτό ακριβώς. Για να μάθουμε. Αυτό είπα, το κρίμα που δεν είναι ο κύριος Στεριάδης για να το ακούσει. Για να τεθεί μια ερώτηση. Γιατί δεν ανέβηκε ένα δεξί στόπερα από την ΚΑΠΑ 19 και ανέβηκε ένα δεκάρι. Όταν ακούσω εγώ ότι θα γίνει κάποια σαν συνέντευξη τύπου άτυπη, κάποιο για τα μέσα με τον Ρασβάν τον Ατάλο, εγώ να είσαι σίγουρος, αυτά τα ερωτήματα των ακροατών όλων σας και δικά μου θα τα μεταφέρω στο Στέλιο και εντάξει δεν θα μπορέσει όλα, κάποια που θα κρίνει ο ίδιος να τα μεταφέρει, ας πούμε. Αυτό είναι ένα χτυπητό ερώτημα. Δηλαδή δεν έχω δεξί στόπερ. Δεν παίρνω από την ΚΑΠΑ 19 ένα ταλέντο που ακούγεται, οι δύο είναι τα ταλέντα. Ένα θα σου πω εγώ ότι είναι πολύ καλός και τα λοιπά. Δεν δίνεται η δυνατότητα τώρα που έχω έλλειψη από δεξί στόπερ να χρησιμοποιηθεί στις ανάγκες της ομάδος, στα rotation που γίνεται δεκάδες και πρώτο μήκρο, δεύτερο μήκρο. Μα μόνο προπονήσεις λίγο που θα κάνει με τη μεγάλη ομάδα την ανδρική εκεί πέρα θα κερδίσει εμπειρίες το παιδί. Σωστά. Και το έχεις και ανάγκη. Και υπάρχει και ένα ακόμα ερώτημα. Δεν υποβαθμίζω. Από τη στιγμή που έχεις επάνω δύο φορ, τον Μπράντον και τον Σαμάτα, τον Σαμάτα παρακαλάς κάθε μέρα να σου δει πρόταση να φύγει. Γιατί δεν πήρες έναν πιτσιρίκο αφού έφυγε ο Τζίμας δανεικός, μαζί σου να κάνει το φορ στο οικογενειακό δίτερμα, ρε φίλε. Ανά πάσα στιγμή ο Σαμάτα μπορεί να έρθει πρόταση. Και τώρα λέγεται ότι αν δεν φέρεις φορ, δεν θα φύγει ο Σαμάτα. Δηλαδή θα σου έρθει μια πρόταση, μια ευκαιρία να απεγκλωβιστείς από τον Σαμάτα και θα τον κρατήσεις γιατί δεν έχεις φορ. Ανέβασε ένα πιτσιρίκο μαζί σου επάνω, να έχεις δεύτερο. Ανεξήγητα για μένα. Εδώ δεν ανέβασε στόπερ δεξί. Στόπερ δεξί. Ανεξήγητα. Και μια τελευταία ερώτηση. Εσύ είσαι αλουδέτερος. Ναι. Εσύ είσαι αλουδέτερος. Ναι. Το Γκουαλιάτα που έπαιζε στον Ασβέστη εχθές το πρώτο ημίχρονο, πώς τον είδες? Αδιάφορο? Όχι. Με λάθη? Όχι. Αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω γιατί θέλω να το παιδί να το δω στη θέση του. Μπορεί να μην κάνει όπως λένε κάποιοι. Μπράβο. Αλλά να το δω δεκάρι και να πω ότι δεν κάνει. Δηλαδή ακόμα είναι σαν το επόμενο φιλικό Νίκο να μου βάλει τον Κουλιαράκι αμυντικό χαφ. Αυτό που λέω από χθες. Θα πούμε δεν κάνει το παιδί. Δεν θα είναι άδικο. Εγώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα και κλείνω. Παίρνεις έναν ενισχυτή με ηχεία και το ανοίγεις το 1/3 για την ένταση και την ποιότητα. Δεν το ανοίγεις παραπάνω. Ναι. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει μάπα είναι, δεν κάνει. Δεν έχει ούτε ένταση, ούτε ποιότητα, ούτε τίποτα. Ρε άνοιξε το. Όχι, δεν κάνει. Ναι. Κάπως έτσι είναι ο Κουαλιάτα. Κάπως έτσι είναι ο Κουαλιάτα. Αλήθεια, καλή συνέχεια μέρας να έχεις. 23-10-287-888. Έχουμε καμιά 10-11 λεπτάκια για σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Δεν ήξερα ότι ο Κουαλιάτα έχει ξαδέρφια στην Ελλάδα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι αυτό το φυσιολογικό. Καλησπέρα. Ποιος Κουαλιάτα τώρα, μωρέ? Ναι, ποιος Κουαλιάτα? Τον είδαμε και δεκάρι. Πότε τον είδες δεκάρι? Εδώ δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ Β, θα παίξει στον ΠΑΟΚ Α. Ναι, πότε τον είδες δεκάρι? Δεκάρι πότε έπαιξε ο Κουαλιάτα στον ΠΑΟΚ? Δεν τον έδωσε ευκαιρία στον Ρασβάν. Στα φιλικά πάνω όταν πρωτοήρθε ο Κουαλιάτα δεν έπαιξε και δεκάρι. Ο τύπος μπερδεύει το δεξί με το αριστερό, βγάζει χέρια για να βρει συντονισμό. Τρεις δανεισμούς τελείωσε. Δύο. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει αποδείξει ότι το παιδί ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Τι σας βάλαν στο Viber της ΠΑΟΚ? Έλα ρε Άκη τώρα. Εντάξει, ντροπή να τα λες εσύ αυτά. Ντροπή. Είτε αυτά αριστερούλη τώρα. Τώρα που βγήκα να κάνω και τη σκηνοθετική παρέμβαση για την ταινία που είδαμε χθες της ΠΑΕ. Αυτή τη δοξολογία προς τον Ρασβάν Λουτζέσκου. Αλήθεια λες? Μεταφραστεί ο ΠΑΟΚ δεν έχει? Και ήταν ο Κυριάκος δίπλα στο Ρασβάν. Ορίστε. Γιατί ήταν ο Κυριάκος δίπλα στο Ρασβάν με στην Τούμπα στα καθίσματα και δεν ήταν ο μεταφραστής? Άκη, μην είσαι λίγος. Με αυτό θα ασχοληθούμε αύριο. Ναι. Το μαράκι το είδες, Άκη? Είδες πως ξεδιπλώθηκε το μαράκι? Και τον Χρήστο είδα στα κάστρα.
Μόνο που δεν κρατούσε μίγδαλα, Στάσου, μίγδαλα. Ναι, δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, όλους τους βγάζεις από τα σπίτια τους, από ναι. Αυτό τον καημένο τον Καρυπίδη, γιατί τον έβγαλες από τα κάστρα, ρε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, και να σε ρωτήσω κάτι. Είναι και ο αντιπρόεδρος εκεί πέρα, ο κ. Παπαδομονολάκης. Όχι, τρέχει με στο ραδιομέγαρο. Ωραία. Θέλω να τον ρωτήσεις και να μου απαντήσεις και εσύ αυτό που θα σε ρωτήσω. Ποιος ναι. μιλάει καλύτερα ελληνικά τόσα χρόνια στην Ελλάδα, ο Μπάγεβιτς ή ο Βιερίνια? Δύσκολο ερώτημα. Τον Ντούσαν έχω καιρό να τον ακούσω. Έχει εξαφανιστεί. Καλά, εντάξει, δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, ναι. Κάτι ακόμα. Στο γήπεδο της ΑΕΚ. Το καινούριο. Πλακάκια και είδη υγιεινής βαρέλας. Χορηγός. Δεν το ξέρω. Δες το. Στην ταινία σε κάποια φάση το γράφει. Ναι. Στο γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι. Φαίνεται. Στους πανηγυρισμούς. Μια ζωή σας κυνηγάει. Κάτι ακόμα. Το σκύλο του υπεύθυνου επικοινωνίας πάει ΠΑΟΚ. Γιατί του πήρα μια συνέντευξη. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σκηνοθέτης. Ρασβάν λέγεται γι' αυτός. Γι' αυτό. Σοβαρά. Συγγνώμη, απλά ξέρεις τι. Εγώ τα σημείωνα όλα αυτά. Αλήθεια τώρα. Ρασβάν λέγεται ο σκύλος. Ή κάνεις πλάκα. Ρασβάν λέγεται, ρε. Αφού στο επιβεβαίωσε και ο επίτιμος ρεπόρτερ. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να στο επιβεβαιώσει και η άλλη επίτιμη ρεπόρτερ, η κυρία Μπούντου που έχουμε πάνω. Κάτι ακόμα έχω μια ποριάκι. Πείτε μου, κύριε μου. Μόνο 5 παίχτες. 3 παίχτες έχει ο ΠΑΟΚ. Θέλει 3 παίχτες. 2-3. Όχι, ρε. Μόνο 3 παίχτες έχει ο ΠΑΟΚ να μιλήσουνε. Α, όχι, εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή ο Ζίβκοβιτς που έβαλε τόσα, ο Ντεσπότοφ που έβαλε τόσα. Γιατί δεν μιλήσανε χθες? Για κάποιον που δεν είδε ποιοι μιλήσαν, ο αρχηγός μίλησε. Ο αρχηγός, ο δεύτερος αρχηγός, ο Στέφανος ο Σβάμπ, ο οποίος θα πάρει πόστο στην ΠΑΕ όταν σταματήσει. Ναι, λογικά. Εκεί οδεύει, είναι value for money. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος Μιχαηλίδης για μένα είναι απόλαυση. Θεωρώ μπορούσε να κάνει όλη την ταινία μόνος του. Ναι. Και ο Κουλιεράκης. Από ποδοσφαιριστές. Ο Κυριάκος μίλησε ή είχε μόνο σκηνική παρουσία, ρε παιδί μου? Κυριάκος μίλησε στο τέλος. Α. Γιατί ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνάει σημαντικές παρουσίες. Ναι. Εντάξει, τι να κάνω. Επίσης, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Την απέκρουση εκεί στην ΠΑΕ του Κοτάρσκι την είδατε που έκανε με τον Παναθηναϊκό? Στο σου του Σπόρα, γιατί δεν τη βάλατε μέσα? Εντάξει, μωρέ τώρα, αλλά Κοτάρσκι. Θα πεις τώρα ή μη γίνεσαι κακός και κομπλεξικός. Τώρα δεν μείνεσαι τέτοιος. Να σου ρωτήσω κάτι ακόμα. Ρώτα το. Και θα κλείσω. Απλά μαζεύτηκαν πολλά. Ναι. Ο κύριος που εμφανίστηκε σε κάποια φάση μαζί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Τάισον να δίνει φυλάκια και να χαιρετάει την κάμερα. Αυτό είναι για τους ψαγμένους. Μήπως πριν κάποια χρόνια έβριζε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, πριν περίπου μια δεκαετία, και τώρα είναι στο προπονητικό team? Για το Σβουρά μιλάς? Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί πολύ είναι μικρή. Δεν είπαμε όνομα, ρε φίλε. Το ναι, τέτοιο. Για το Σβούρα. Για το Σβούρα. Επίσης, αυτό ο Σβούρας δεν ανήκει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανήκει στο team του Ράσβαν. Τον ακολούθησε και στην Αλ Χιλάλ. Είναι στον ΠΑΟΚ, φίλε. Ανήκει στον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Στο team του Ράσβαν Λουτσέσκου. Αν αύριο ο Λουτσέσκου για τους χύψη λόγους φύγει, θα πάει μαζί του. Θα τον ακολούθησε. Δεν ανήκει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι στο team του Ράσβαν Λουτσέσκου. Με το Παναθηναϊκό. Ναι. Εμφανίστηκε ένας που είπε τελείωσε. Ότι θα το βάλει ο Ντεσπότοφ και τελείωσε. Ναι. Αυτόν λοιπόν πρέπει να τον βρούμε. Και να τον βάλουμε να τρέξει 4 φορές όλο το Δήμο Τούμπας. Έγινε Δήμος η Τούμπα. Μόσαυρα. Έγινε Δήμος, Μωριφάλα, η Τούμπα. Δεν ξέρω αν έγινε Δήμος, έτσι το είπα. Α, το κάνουμε, εντάξει, 12 εκατομμύρια είστε. Το κάνουμε όπως ακούσαμε. Εκεί να το βάλουμε να τρέξει. Ναι. Αυτή η μαύρη κάλτσα αυτή που χάσαμε το κυπελάκι. Αυτό φταίει. Λοιπόν, αυτό φταίει. Έγινε ρε φίλε. Άντε, καλή συνέχεια ημέρα να έχει. Να είσαι καλά. Άμα βρει άλλο ερώτημα, ξαναπάρε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Οπ, έπεσε ο φίλος. Έχουμε άλλους. Έπεσε το κέντρο. Δυο ακόμα μπορούνε. Χωράει έτσι. 23-10-287-888 και 6-9-45-287-888. Αν θέλει κάποιος, αν έχει την υπομονή, μια που έπεσε το κέντρο τώρα, τι έγινε εδώ πέρα, μπουρδουκλώθηκαν με τα πολλά ερωτήματα του Μπετόβεν, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο κύριος Αυγενάκης, μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Εντάξει. Ποτέ μη λες ποτέ, κύριε Μαρινάκη, γιατί και η κυρία Σπυράκη δεν θα ήταν υποψήφια, αλλά
ξανακατέβηκε η υποψηφία. Οπότε μεγάλη μπουκιαφά, μεγάλη κουβέντα στην πολιτική μιλές. Με τις παρούσες συνθήκες προφανώς δεν θα είναι. Μπολόνια και Ουντινέζε λέει κοιτάζουν τον Τζέριν. Το ξέρει η Μπολόνια και Ουντινέζε αυτό? Ναι, εντωμεταξύ είχαμε χθες και το τέτοιο, ρε φίλε. Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ποια εθνική Ελλάδος, ρε φίλε. Το θάνατο του Μαθιού μετά από 3 χρόνια στο σασμό, ας πούμε. Πάει ο Μαθιός, το χάσαμε. Λέγεται ότι σήμερα τελειώνει, έτσι. Έχουμε Βαγγέλη Αγγέλου, ναι, τον προπονητή για τεχνικό διευθυντή στο Περιστέρι, λέει. Ο Γιώργος Λινιάτης έχει αναλάβει την ομάδα. Πάει να ρίξει το μπάτζετ το Περιστέρι από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια με Σπανούλη. Να δούμε. Άντε, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Σ' ακούμε, κάνουμε λίγο έτσι. Παιδευόμαστε λίγο. Τι έχεις, ακρόαση, έχεις hands-free κινέζικο, έχεις, τι έχεις? Θέλω από λίγο μακριά, θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Ναι. Για εσένα, για σαν παραγωγό και για ένα φίλο που μιλούσατε για center back. Ναι, γιατί δεν ανέβασε από την ομάδα τη δεύτερη. Ναι. Είσαι και το Θημιάνη στην Ολλανδία πάντα. Το Θημιάνη. Ο Θημιάνης... Δεν τον έβαλε γιατί προφανώς δεν κούσταρε, γιατί είναι προπονητής αυτός. Ναι, καλά κάνει. Ο Θημιάνης όμως μας είπαν ότι είναι αμυντικό χαφ. Απλά εσύ και ο άλλος ο φίλος που πήρε τηλέφωνο, ναι, δεν ξέρετε ότι υπήρχε και άλλο center back δεξί. Δεν είναι center back ο Θημιάνης, είναι αμυντικό χαφ. Έπαιξε κατά καιρούς center back. Το ΠΑΕ ήρθε και center back. Ποιος το λέει αυτό? Απλά εσύ, ας πούμε, ξέρεις για το Φέρτο, για την Ποαβίστα, για το Βοηθέ. Ναι. Αλλά δεν ξέρεις και το Θημιάνη. Ο Θημιάνης είναι αμυντικό χαφ. Στο ξαναλέω. Ναι, αλλά στο Πανσεραϊκό και στο ΠΑΟΚ έπαιξε και center back. Στο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει ακόμα. Όχι, center back δεν έχει παίξει ακόμα στο ΠΑΟΚ. Ωραία, δηλαδή εσύ συνεχίζεις να πιστεύεις ότι τα δύο αριστερά center back ήταν κακός που έπαιξαν και όχι ότι γούσταν ο προπονητής, ρε παιδί μου. Γιατί όχι, αυτός είναι προπονητής. Ο προπονητής κάνει ό,τι γουστάρει. Ναι, εμείς να μην θέσουμε ερωτήματα. Υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Όχι, ερωτήματα. Όχι. Εγώ προφανώς μπορεί να θέσεις ό,τι ερωτήματα θες. Στο κάτω-κάτω άλλης είσαι και είσαι και παραγωγός και πέρα απλά. Απλά και εγώ ένα ρωτήσε με αν βάζετε στο Καλαμάτα έψιλον όταν το γράφετε, εσύ και ο άλλος. Ναι. Εντάξει, δικαίωμά σου. Και να έχετε ωραία τέτοια μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια αδελφέ. Σε ευχαριστούμε για τα ωραία σου λόγια, να είσαι καλά. Εγώ δεν θα άκουγα τέτοια εκπομπή, αλλά δικαίωμά σας είναι. Καλό μας κάνετε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Οπ, έπεσε ο φίλος. Ένας ακόμα προλαβαίνει. Άμα θέλει, έτσι. Κακοκαιρία λέει, χτυπά την Αττική, χαλάει σε Διόνυσο, Εκάλη, Δροσιά. Διόνυσο, εγώ τον έμαθα, παιδιά, από τον Ντούσαν. Ο Ντούσαν είχε σπίτι στο Διόνυσο. Τέλος πάντων, εδώ πέρα δεν είναι όπως μας τα λέγανε η κακοκαιρία. Άλλη μια φορά που οι μετεωρολόγοι, ας πούμε, πάλι πέσανε to the point. Τώρα, αριανάκια μου, για μεταγραφές στον Ατάλο, δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω κάτι. Πολλά λέγονται, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Η αίσθησή μου είναι ότι μια-δυο κινήσεις μέχρι να πάει η ομάδα στην Τολεμαϊδα, ρε φίλε, θα ανακοινωθεί. Τόσο να μην νιώθουμε. Παίζει και αυτό. Για το Μωρόν, τα ξαναείπαμε, να το πούμε για όσους δεν ακούγανε. Δεν... Μπορεί η Αλμερία να θέλει το Μωρόν. Δικαίωμά της. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μωρόν να φύγει από τον Άρη και να πάει σε ομάδα της Σεκούντα Ντιβιζιόν. Αυτό είναι δεδομένο για μένα. Δεν το βλέπω. Να πάει σε Σαουδική Αραβία, να πάει σε μια ομάδα της Πριμέρα Ντιβιζιόν, εκεί ναι. Αλλά για Αλμερία δεν. Αλμερία και κάτι πέσανε φέτος. Είναι Σεκούντα Ντιβιζιόν δηλαδή με το νέο πρωτάθλημα. Άρα δεν υφίσταται κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον. Κυριολεκτικά δηλαδή να φτάσει πρόταση στην Πάη Άρης και να τη δεχτεί και ο Μωρόν. Γιατί και εγώ μπορώ να το κάνω πρόταση. Ή ο Ζαγόρας να κάνει πρόταση στο Μωρόν να έρθει στο Λίμπερο. Εντάξει, θα σου πει τι θα γίνω, παραγωγός. Παίζει και αυτό. Γενικά λίγο κακός χαμούλης γίνεται πιο πολύ στα πολιτικά παρά στα αθλητικά θέματα μας, έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει μία μάζοξη πολιτική γραμματεία, τον Ατάλο εκεί πέρα, μαχαιρώματα.
Καρανίκας εναντίον Καρτερού. Για όσοι δεν γνωρίζουν, ο Καρτερός είναι το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μέσα στο Μαξίμου στα χρόνια πρωθυπουργίας του Αλέξη. Είναι πολύ δικός του άνθρωπος και όσα κείμενα ανεβάζει είτε στην Αυγή είτε διαδικτυακά στο Facebook, δεν μπορεί παρά να μην είναι σύμφωνος ο Αλέξης. Αυτό να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Λοιπόν, φτάσαμε στις 2. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή Συμπολίτες εδώ στο Λίμπρο 107,4. Ευχαριστούμε τους 567. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας έστειλε και αποδεικτικά στοιχεία με την ομπρέλα που καρτάνε στο Στεργιάδη. Τι άλλο θα κάνουν Στεργιάδη για πάρτι σου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και μένετε εδώ Λίμπρο 107,4, γιατί ακολουθεί ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Γιώργος Ζαγόρας, με την εκπομπή Πέναλτι.